Καλό απόγευμα και καλό μήνα σε όλους. Και σήμερα μαζί, κυρίες και κύριοι, για να βάλουμε ένα σύν στην ενημέρωσή σας. Θυμίζω ότι το CNews είναι μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα. Του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλας από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα ξεκινήσουμε τις εξελίξεις που έχουμε στον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας, όπου σήμερα μεταφέρθηκε με συζήτηση στο Ελληνικό Κοινοβούλιο, είχαμε την αντιπαράθεση της κυβέρνησης με την αξιωματική αντιπολίτευση. Στο βήμα της Ολομέλειας της Βουλής βρέθηκε ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Ενημέρωσε σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις για την Ελλάδα. Η συζήτηση έγινε κατόπιν αιτήματος του Πρωθυπουργού με αντικείμενο την ενημέρωση του σώματος σχετικά με την κρίση στην Ουκρανία και τις επιπτώσεις στην Ελλάδα. Η απόφαση του Προέδρου Πούτιν αποτελεί ξεκάθαρη παραβίαση του καταστατικού χάρτη του Οργανισμού των ΗΠΑ και των οικουμενικά αποδεκτών κανόνων περί επίλυσης διακρατικών διαφορών με ειρηνικές μεθόδους. Αμφισβητεί με τη χρήση βίας την εδαφική ακεραιότητα μιας γειτονικής χώρας με την οποία μάλιστα η Ρωσία έχει στενότατους ιστορικούς, κοινωνικούς, πολιτιστικούς, θρησκευτικούς δεσμούς. Απευθυνόμενος στην αντιπολίτευση, είπε ότι εδώ δεν χωρούν ίσες αποστάσεις, ή είσαι με την ειρήνη και το διεθνές δίκαιο, ή είσαι απέναντί τους. Επιπλέον εξήγησε γιατί αποφάσισε να στείλει αμυντικό εξοπλισμό στην Ουκρανία. Η Ελλάδα συμπαρατάσσεται με όλες τις δυτικές πρωτεύουσες στις κυρώσεις κατά της Ρωσίας. Μάχεται όπως μπορεί, με σπουδαία δουλειά η οποία γίνεται από τον Υπουργό και από το Υπουργείο Εξωτερικών για την προστασία της ελληνικής ομογένειας και ενισχύει την Ουκρανία διπλωματικά, ανθρωπιστικά και ναι και στρατιωτικά. Το κάνει η Γερμανία. Το κάνει η Γερμανία. Ανατρέποντας μια πολιτική δεκαετία. Το κάνει η Σουηδία, η ουδέτερη Σουηδία για πρώτη φορά μετά το 1939. Το κάνει η Πορτογαλία. Η Πορτογαλία που είναι στην άλλη άκρη της Ευρώπης. Και δεν θα το κάνουμε εμείς όταν δικοί μας ομογενείς χάνουν τη ζωή τους από ρωσικές βόμβες. Για σκοτεινές εποχές έκανε λόγο ο Αλέξης Τσίπρας στην αρχή της ομιλίας του, αναφερόμενος στον πόλεμο της Ουκρανίας. Σε αυτές τις συνθήκες χρειάζεται ψυχραιμία, είπε, ενώ πρόσθεσε ότι το εθνικό συμφέρον ταυτίζεται με την αλήθεια. Και είναι ντροπή να ακούγονται σήμερα δηλώσεις ότι αυτοί που έρχονται από την Ουκρανία είναι αληθινοί πρόσφυγες. Ενώ οι άλλοι που έχουν μελαψό χρώμα δεν είναι αληθινοί πρόσφυγες. Ρατσιστικές δηλώσεις που δεν περιποιούν τιμή τη χώρα των ακούγονται από επίσημα χείλη κυβερνητικών αξιωματούχων. Ο κύριος, ο Υπουργός, ο κύριος Μηταράκης, ο Υπουργός σας το είπε, ο κύριος Μηταράκης, ο Υπουργός προσφυγικής πολιτικής, που θα έπρεπε να έχει επίγνωση της ιστορίας όταν μιλά. Με προκαλείτε ποιος το είπε. Ο κ. Τσίπρας εξέφρασε τον προβληματισμό του για την αποστολή όπλων από την Ελλάδα στην Ουκρανία, χωρίς, όπως είπε, εισήγηση από το Κησέα, χωρίς διαβούλευση, η ενημέρωση των κομμάτων και εκτός πλαισίου των οργανισμών που συμμετέχει η Ελλάδα μονομερώς. Το γεγονός ότι χωρίς να υπάρξει, από ό,τι είδα, κάποια εισήγηση ή συνεδρίαση του Κησέα, χωρίς συνεννόηση ή έστω ενημέρωση των πολιτικών δυνάμεων, αποφασίσατε να στείλετε όπλα στην Ουκρανία. Όχι στο πλαίσιο αποφάσεων των διεθνών οργανισμών στους οποίους συμμετέχουμε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης ή του ΝΑΤΟ, αλλά μονομερώς. Και αναρωτιέμαι, ποια η σκοπιμότητα η Ελλάδα από διαρκώς εμπλεκόμενη σε πρωτοβουλίες ειρήνης να μετατρέπεται σήμερα σε εμπλεκόμενη του πολέμου. Σε τέτοιες ώρες εθνικής ευθύνης δεν επιτρέπονται επιπολαιότητες, ακόμη και αν τα κίνητρά σας είναι τα πιο ευγενή. Και δεν επιτρέπεται να αποφασίζετε από μόνο σας. Ενός ανδρός αρχή δεν υπάρχει στην Ελλάδα. Σε άλλες χώρες υπάρχει και είδαμε που οδήγησε αυτό. Έχουμε την υποχρέωση να καταδικάσουμε την στρατιωτική εισβολή της Ρωσίας και να εκφράσουμε την αλληλεγγύη μας στον Ουκρανικό λαό, είπε ο Μιχάλης Κατρίνης στη Βουλή και πρόσθεσε ότι ως τώρα η κυβέρνηση αδυνατεί να πάρει πρωτοβουλίες. Ήταν φιάσκο η συνάντηση του Νίκου Δένδια με τον κύριο Λαυρόφ. Ενεργή διπλωματία όμως με σωστή προετοιμασία και όχι με συναντήσεις φιάσκο όπως η πρόσφατη του Έλληνα Υπουργού Εξωτερικών με τον ομόλογό της Ρωσίας, ο οποίος λίγες ημέρες μετά μίλησε και για τουρκική δημοκρατία της Βόρειας Κύπρου.
κύριε Υπουργέ. Ενεργή διπλωματία με ισχυρό εθνικό μέτωπο που δεν διασφαλίζεται με φραστικές εκκλήσεις του Πρωθυπουργού, ούτε με ευνηδιασμούς και προηλυμένες αποφάσεις. Αλλά με αξιοποίηση των θεσμικών δυνατοτήτων που προσφέρει το Σύνταγμά μας για ειλικρινή πολιτικό διάλογο που θα οδηγήσει στη συνεννόηση στα αμείζωνα εθνικά μας θέματα. Δυστυχώς όμως, όπως συνηθίζει ο Πρωθυπουργός, συνηθίζει να απέχει και όταν οι επικεφαλείς των κοινοβουλευτικών κομμάτων τοποθετούνται στη Βουλή, συνηθίζει όμως και σε αυτή την κρίση να μην επιδιώκει την εθνική συνεννόηση. Έχει την ψευδαίσθηση ότι όλα μπορεί να τα χειριστεί μόνος του. Ακριβώς η ίδια λογική που είχε υιοθετήσει ο κύριος Τσίπρας. Κακώς λοιπόν δεν ενημερώθηκαν οι πολιτικοί αρχηγοί για την απόφαση αποστολής αμυντικού υλικού στην Ουκρανία. Μένουμε στο θέμα, θα βάλουμε στην κουβέντα μας τον κύριο Αντώνιο Τζανακόπουλο, ο οποίος είναι αναπληρωτής καθηγητής δημοσίου δικαίου. Καλησπέρα κύριε Τζανακόπουλε, σας ευχαριστώ θερμά που είστε μαζί μας. Καλησπέρα σας. Μαζί μας και οι συνάδελφοι, ο Νίκος Σπιτσέρης από το Σέντερ την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη και η Δήμητρα η Μακρύ από το Δίον. Να τους καλησπερίσω και να ευχηθώ σε όλους μας καλό μήνα. Βέβαια, πόσο καλός μπορεί να είναι ο μήνας με αυτά που ζούμε έτσι στην Ουκρανία και με τον πόλεμο που έχουμε με τη Ρωσία. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας, κύριε Τζανακόπουλε, από τις εξελίξεις που έχουμε στο πεδίο των μαχών και βέβαια το μεγάλο ερώτημα που πλανάται είναι γιατί οδηγηθήκαμε σε αυτόν τον πόλεμο. Κοιτάξτε, σε πρώτη φάση να πούμε αυτό που πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ούτως ή άλλως σε κάθε συζήτηση, είναι ότι η εισβολή είναι παράνομη, συνιστά ένοπλη επίθεση, η οποία είναι παράνομη κατά το διεθνές δίκαιο απολύτως, είναι κατάφορη παραβίαση του χάρτη του ΟΗΕ και του αναγκαστικού εθνικού δικαίου, και έχει μια σειρά επιπτώσεις και για την ίδια τη Ρωσία φυσικά ως το κράτος που είναι υπεύθυνο, αλλά και για τη διεθνή κοινότητα που έχει αυξημένες υποχρεώσεις όταν απαντάει σε μια τέτοιου είδους παραβίαση, οι οποίες περιλαμβάνουν την υποχρέωση συνεργασίας για να επέλθει ένα τέλος στην παραβίαση, να επέλθει ένα τέλος στην εισβολή το συντομότερο δυνατόν, αλλά περιλαμβάνουν επίσης και την υποχρέωση μια αναγνώριση οποιοδήποτε αποτελέσματος προσπαθήσει να φέρει η Ρωσία με την παραβίαση αυτή. Πράγμα το οποίο ειδικά για την Ελλάδα είναι πολύ σημαντικό, διότι είναι ένας από αυτούς τους κανόνες οι οποίοι έχουν τον οποίο επικαλείται και η Ελλάδα και η Κύπρος, προκειμένου να μην γίνει οποιαδήποτε αναγνώριση ενόμων αποτελεσμάτων στην τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Ναι. Οδηγηθήκαμε στον πόλεμο γιατί απέτυχε η διπλωματία. Οδηγηθήκαμε στον πόλεμο γιατί υπάρχει κρυφή ατζέντα. Οδηγηθήκαμε στον πόλεμο γιατί μπαίνουμε σε μια νέα εποχή ανακατατάξεων. Γιατί οδηγηθήκαμε στον πόλεμο. Είναι πολύ παραδοσιακό. Οι λαοί δεν φταίνε σε κάτι. Τώρα βλέπουμε ότι την πληρώνουν. Έτσι και ο ρωσικός λαός την πληρώνει και ο ευρωπαϊκός λαός την πληρώνει. Πολύ περισσότερο βέβαια ο ουκρανικός λαός. Και θα την πληρώσει όλη η ανθρωπότητα. Γιατί οδηγηθήκαμε. Έχετε απόλυτο δίκιο. Το να απαντήσουμε στο γιατί οδηγηθήκαμε είναι πάρα πολύ δύσκολο, διότι είναι πολλοί παράγοντες που εμπλέκονται σε αυτό και χρειάζεται μια ψυχραιμία όταν τους εκτιμάμε. Ακριβώς. Δηλαδή, σίγουρα έχουμε μια έντονη αύξηση του ρωσικού εθνικισμού τα τελευταία χρόνια, τα τελευταία αρκετά χρόνια. Σίγουρα έχουμε σε κάποιο βαθμό ανταγωνισμό μεταξύ ΝΑΤΟ και Ρωσίας, για τον οποίο μπορούν να αποδοθούν ευθύνες και στις δύο πλευρές, γιατί σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια και υπό διαφορετική καθοδήγηση έχουν διαφορετικό μερίδιο ευθύνης. Δηλαδή και το ΝΑΤΟ μέχρι το 2008, μέχρι το Βουκουρέστι, αν θυμάστε την Σύνοδο Κορυφής του Βουκουρεστίου που έθεσε Γεωργία και Ουκρανία σε τροχιά ένταξης στο ΝΑΤΟ, είχε πιέσει πάρα πολύ. Μετά το 2008 όμως και το ΝΑΤΟ πιστοχώρησε σχετικά και με την αλλαγή κυβέρνησης στις Ηνωμένες Πολιτείες. Αυξήθηκε και ο ρωσικός εθνικισμός, ειδικά η Ρωσία ένιωσε δυνατότερη. Οπότε οι λόγοι οι οποίοι οδηγηθήκαμε στην κρίση είναι πολύ και πολύ παραγωγική. Η εισβολή όμως αυτή καθ' αυτή είναι κάτι το διαφορετικό και είναι κάτι που είναι κατάφορη παραβίαση. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί λόγοι γιατί φτάνουμε σε μια κρίση και ενδεχομένως σε μια έκρηξη. Είναι όμως άλλο αυτό και άλλο να συζητάμε για τις ευθύνες ό,τι αφορά την εισβολή.
Ναι, η εισβολή ως εισβολή είναι καταδικαστέ, δεν το συζητάμε. Αλλά, ναι, αλλά σε ένα πόλεμο ξέρουμε ότι άλλο είναι οι αφορμές, άλλο είναι τα αίτια. Έτσι, είναι ξεκάθαρο. Ναι. Το μάθαμε από την πρώτη δημοτικού αυτό το πράγμα. Έτσι. Ναι, αφορμή, και λέω τώρα, και ότι είναι αυτό είναι ένα αποτέλεσμα. Αλλά, που ήταν η αφορμή. Τα αίτια ποια είναι. Και οδηγηθήκαμε σε αυτό τον πόλεμο. Αυτά τα αίτια είναι, από ό,τι φαίνεται, διαχρονικά. Δεν είναι χθεσινά, δεν είναι προχθεσινά. Έχουν βάθος. Σε όλο αυτό το βάθος και η Ευρώπη και το ΝΑΤΟ και η Ρωσία τι κάνανε, τι συζητούσανε. Είχανε έναν ειλικρινή διάλογο, είχαν μια καθορισμένη ατζέντα πάνω στο τραπέζι ή υπήρχε κρυφή ατζέντα. Κρυφή ατζέντα τώρα δεν ξέρω τι ακριβώς εννοείται. Ξέρω όμως ότι σε οποιαδήποτε διαδικασία διπλωματική χρειάζεται, σε οποιαδήποτε δηλαδή διαδικασία διαλόγου, η μέθοδος που προβλέπει το διεθνές δίκαιο για την επίλυση των διαφορών είναι η ειρηνική επίλυση μέσω είτε διπλωματικών είτε δικαστικών μέσων. Κρυφή ατζέντα είναι το εξής. Όσο ήταν αδύνατη η Ρωσία, δεν κουνιότανε. Μόλις ενδυνάμωσε η Ρωσία, έκανε την κίνηση. Κρυφή ατζέντα είναι όσο δεν ανησυχούσε η Δύση για τη Ρωσία, δέχτηκε να είναι αποστρατικοποιημένη αυτή η ζώνη, έτσι να είναι ουδέτερα, μην επεκταθεί το ΝΑΤΟ. Μόλις είδε λοιπόν ότι ενισχύεται η Ρωσία, εναλλάσσει τις κυβερνήσεις στην Ουκρανία και λένε κατά παράνομο τρόπο, έτσι. Αυτό λένε. Αυτό καταγράφεται. Έτσι. Ναι. Και την κατάλληλη στιγμή αρχίζει η συζήτηση να μπει η Ουκρανία στο ΝΑΤΟ. Το οποίο ήταν συμφωνημένο να μην γίνει αυτό το πράγμα. Χάρη της ειρήνης, να υπάρχει μια ουδέτερη ζώνη που να διαφυλάτει την ειρήνη μεταξύ της Δύσης και της Ανατολής. Άρα εδώ φαίνεται ότι υπήρχε κρυφή ατζέντα. Δεν μπορεί ξαφνικά να ξύπνησε ο Πούτιν, τρελάθηκε και λέει μπαίνω στην Ουκρανία και να επικαλείται βέβαια τους Ρωσόφωνους. Και αυτά είναι οι αφορμές. Άρα τα αίτια είναι βαθύτερα. Κοιτάξτε, τα αίτια είναι πάντα βαθύτερα και είναι πάρα πολύ δύσκολο και ειδικά σε αυτή την περίπτωση να κάτσουμε κάτω και να βρούμε τα αίτια και είναι κάτι που εκφεύγει και πώς να σου το πω, και τη συντηγότητα τη εκτίμηση του πώς το διεθνές δίκαιο τέμνει την κρίση εδώ. Δηλαδή και σε επίπεδο διεθνούς δικαίου. Όταν θα κάτσουμε να αποδώσουμε ευθύνες νομικές, δεν θα μπούμε στη διαδικασία να ψάχνουμε τα αίτια, ας πούμε, για την αποτυχία μιας διαδικασίας διαπραγμάτευσης. Θα μπούμε στη διαδικασία να πούμε ότι για οποιονδήποτε λόγο και να απέτυχε η οποιαδήποτε διαδικασία διαπραγμάτευσης, υπάρχουν πράγματα τα οποία δεν μπορείς να κάνεις. Υπάρχουν πράγματα τα οποία μπορείς να κάνεις αν θεωρείς ότι παραβιάζεται το διεθνές δίκαιο εναντίον. Δηλαδή, αν η Ρωσία θεωρεί ότι κάποια συμφωνία έχει παραβιαστεί. Μπορεί να αντιδράσει αυτό με κυρώσεις. Αυτός είναι ο τρόπος και η μέθοδος εφαρμογής του διεθνούς δικαίου. Οι κυρώσεις αυτές δεν μπορούν να περιλαμβάνουν τη χρήση βίας. Αυτό απαγορεύεται απολύτως και αυστηρά. Όταν η Ρωσία με την οποιαδήποτε αιτίαση χρησιμοποιεί ένοπλη βία με τον τρόπο που το κάνει, τότε η ευθύνη αποκλειστικά και μόνο βαρύνει τη Ρωσία. Δηλαδή, κύριε καθηγητά, πόσο αξιόπιστη μπορεί να είναι η διεθνής κοινότητα όταν ομιλείται να επιβάλλει κυρώσεις, όταν έχουμε την κατοχή του 30% της Κύπρου από το 1974, μιλάμε για κυρώσεις και ποτέ κυρώσεις δεν υπάρχουν και έχουμε μια υποκρισία και της Δύσης και της Ευρώπης και του ΝΑΤΟ των πάντων. Κοιτάξτε, υπάρχει μια σοβαρότατη κύρωση σε ό,τι αφορά την εισβολή της Τουρκίας στην Κύπρο, που είναι η υποχρέωση όλων των κρατών της διεθνούς κοινότητας να μην αναγνωρίσει το αποτέλεσμα της εισβολής. Δηλαδή το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή έχουν περάσει 50 χρόνια σχεδόν από την εισβολή, αλλά κανένα κράτος στον κόσμο πλην της Τουρκίας δεν έχει αναγνωρίσει το μόρφωμα στο βόρειο τμήμα της Κύπρου, είναι πάρα πολύ σημαντικό και είναι αυτό το οποίο επιβάλλει το διεθνές δίκαιο. Και αν νομίζετε ότι αυτό είναι κάτι το οποίο δεν έχει, πώς να σας το πω, είναι κάτι το οποίο είναι ξεχασμένο, δεν είναι. Θέλω να σας τονίσω ότι υπάρχουν, ας πούμε, δικαστικές υποθέσεις ακόμα και εδώ στο Ηνωμένο Βασίλειο πριν λίγα χρόνια, όπου μια τουρκοκυπριακή εταιρεία αερομεταφορών ζήτησε άδεια να αποβιβάζει επιβάτες από το που έχει πάρει από το Χίθρο απευθείας στο Ερτζάν, δηλαδή να δημιουργήσει απευθεία πτήση Λονδίνο-Ερτζάν. Όταν της αρνήθηκε η Βρετανική κυβέρνηση την άδεια αυτή, η εταιρεία πήγε στο δικαστήριο και ζήτησε από το διοικητικό δικαστήριο να ακυρώσει την άρνηση της κυβέρνησης. Και στο δικαστήριο η κυβέρνηση εμφανίστηκε και η ίδια, φυσικά παρενέβηκε η Κύπρος, και είπε ότι δεν μπορείτε να με υποχρεώσετε να σας δώσω αυτήν την άδεια, ούτε το δικαστήριο ούτε κανένας άλλος, διότι αυτό θα με βάλει να παραβιάσω το διεθνές δίκαιο, να παραβιάσω την υποχρέωσή μου μια αναγνώρισης με βάση το διεθνές δίκαιο. Άρα είναι πάρα πολύ σημαντικό. Ναι, βεβαίως δεν διαφωνεί κανείς ότι πολλά κράτη χρησιμοποιούν διάφορες αιτιάσεις με το μανδύα του διεθνούς δικαίου ή
των δικαιολογιών για την παραβίαση του διεθνούς δικαίου. Με διάφορα άρθρα του διεθνούς δικαίου. Βεβαίως, οι οποίες δεν ευσταθούν. Αυτό δεν έχει σημασία. Δεν έχει σημασία. Έχει τη σημασία του, αλλά σημασία έχει πώς τελικά η διεθνής κοινότητα απαντά σε αυτά τα πράγματα. Δηλαδή, το γεγονός ότι η διεθνής κοινότητα έχει αναγνωρίσει την παρανομία της εισβολής στο Ιράκ είναι και αυτό που επιτρέπει να μιλάμε για την παρανομία της, την απόλυτη παρανομία της εισβολής στην, στην Ουκρανία. Τώρα θα μου πείτε. Το θέμα είναι να αποφέρει και αποτελέσματα. Ωραία, υπάρχει το θέμα. Διότι από το 1974 το νησί μας το μισό είναι κατεχόμενο. Έτσι. Συνεχίζει η Τουρκία την προκλητικότητα εναντί της χώρας μας. Που αυτό σημαίνει ότι ματώνει ο ελληνικός λαός σε εξοπλισμούς, σε διάφορα άλλα ζητήματα. Τα αποτελέσματα στο επίπεδο του διεθνούς δικαίου μπορούν να πάρουν πάρα πολλά χρόνια να επιτευχθούν, αλλά στο τέλος επιτυγχάνονται. Μακάρι. Δηλαδή, ένα παράδειγμα κυρώσεων και μη αναγνώρισης είναι και το παράδειγμα της Νότιας Αφρικής. Το apartheid στη Νότια Αφρική κράτησε για πολλές δεκαετίες, όπως ξέρετε, και μιλάμε ότι είναι μια τραγική παραβίαση του διεθνούς δικαίου αυτού του είδους ο θεσμοποιημένος ρατσιστικός διαχωρισμός. Παρόλα αυτά, με τη συμπλοκή κυρώσεων, μη αναγνώρισης και πίεσης από τη διεθνή κοινότητα, τελικά και φυσικά όταν ήρθε η κατάλληλη χρονική στιγμή, τελικά το πρόβλημα λύθηκε. Το ζήτημα της Ελλάδας με τη γειτονική της χώρα, τη Βόρεια Μακεδονία πλέον, ήταν ένα ζήτημα το οποίο χρόνιζε για πάρα πολύ καιρό. Όταν βρέθηκε η κατάλληλη χρονική στιγμή και αφού έχουμε περάσει και από διαδικασίες δικαστικές και από διαδικασίες διαπραγματεύσεων και από διαδικασίες κυρώσεων, είχε λάβει και κυρώσεις η Ελλάδα, όπως θυμάστε, εναντίον της τότε πρώην Ιουγκοσλαβικής Δημοκρατίας της Μακεδονίας στις αρχές του 90, έφτασε στο σημείο να καταφέρει να λυθεί και να λυθεί με τρόπο επωφελή και για τα δύο κράτη. Άρα τα αποτελέσματα του διεθνούς δικαίου, έχετε δίκιο, αργούν και δεν είμαστε συνηθισμένοι σε αυτό, γιατί στο εθνικό δίκαιο είμαστε συνηθισμένοι να αργούν λιγότερο, ας το πούμε έτσι, αλλά παρόλα αυτά επιτυγχάνονται. Ναι. Για να πάω στους συναδέλφους, ξεκινάω από τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα. Ναι. Τι να πρωτορωτήσω. Λοιπόν, τώρα να πω λίγο το εξής. Είχαμε ένα διπολικό κόσμο ανάμεσα στη διάρκεια του Ψυχρού Πολέμου, ανάμεσα στη Δύση και την Ανατολή. Μετά, με την κατάρρευση της Σοβιετικής Ένωσης, περάσαμε σε ένα μονοπολικό, θα λέγαμε ότι ήταν ο πλανητάρχης των Ηνωμένες Πολιτείες, εκείνες οι οποίες ρύθμιζαν κατά κάποιο τρόπο και είχαμε ησυχάσει. Τώρα, αν θεωρήσουμε ότι έχουμε τους BRICS, δηλαδή Ρωσία, Κίνα, Ινδία, Βραζιλία, οι οποίες έχουν αποκτήσει μια οικονομική ισχύ και θέλουν να αποκτήσουν και την αντίστοιχη πολιτική ισχύ στο διεθνές στερέωμα, πώς θα μπορούσαμε να πούμε ότι αυτός ο πολυπολικός κόσμος θα ήταν και ασφαλής? Κοιτάξτε, να σχολιάσω μόνο, είχαμε ησυχάσει, έχετε δίκιο, αλλά εμείς είχαμε ησυχάσει. Η Ιουγκοσλαβία δεν είχε ησυχάσει, το Ιράκ δεν είχε ησυχάσει, η Συρία καθόλου ήσυχη δεν είναι, η Λιβύη. Το Αφγανιστάν, η Λιβύη, βεβαίως, πολλές. Ακριβώς. Άρα, ναι, καταλαβαίνετε, καταλαβαίνω πώς το εννοείτε, απλά το λέω και για τους τηλεθεατές και τις τηλεθεάτριες. Τώρα, κοιτάξτε, σε έναν κόσμο που έχουμε μία σειρά χώρες που ήταν μικρότερες δυνάμεις να αναλαμβάνουν έτσι ένα πιο κεντρικό ρόλο, η μόνη λύση είναι η πολυμερής διπλωματία. Η μόνη λύση είναι η επαφή και η εργασία μέσω διεθνών οργανισμών που έχουμε ακριβώς για αυτό το σκοπό, συμπεριλαμβανομένου του Οργανισμού Ηνωμένων Εθνών αλλά και περιφερειακών οργανισμών, προκειμένου να υπάρχει ύφεση σε κάθε στιγμή που δημιουργείται μια κρίση, να μπορεί δηλαδή με κάποιο τρόπο να αποδεσμευτεί η πίεση όταν πηγαίνει η κατάσταση προς κρίση. Αλλά ταυτόχρονα χρειάζεται και να συνειδητοποιήσουμε ότι έχουμε φτάσει σε αυτόν τον κόσμο. Δηλαδή να συνειδητοποιήσουμε ότι είναι πολλές χώρες οι οποίες πλέον θα πρέπει να λαμβάνονται πολύ σοβαρά στη διαδικασία λήψης αποφάσεων και η Ευρώπη και η Αμερική να βλέπουν και λίγο παραπέρα από τη μύτη τους. Δηλαδή, είναι πολύ σημαντικό αυτό που γίνεται αυτή τη στιγμή στον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών. Έχουμε έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης και θα πρέπει να δούμε λίγο και πώς κινούνται άλλα κράτη στην έκτακτη σύνοδο της Γενικής Συνέλευσης, συμπεριλαμβανομένης της Κίνας, συμπεριλαμβανομένης της Ινδίας, η οποία απήχε στο Συμβούλιο Ασφαλείας. Δεν καταψήφισε όπως καταψήφισε η Ρωσία και μπλόκαρε την απόφαση, αλλά απήχε. Η Ινδία είναι
μια πολύ μεγάλη χώρα, πολύ σημαντική. Θα πρέπει να, έχουμε μια, να καταλάβουμε γιατί απήχε στις συνθήκες αυτές. Και πάλι δεν το δικαιολογώ. Σας λέω ότι είναι όμως ένα ζήτημα το οποίο πρέπει να το αναλύσουμε. Δεν υπάρχει άλλη λύση από την πολυμερή διπλωματία προκειμένου να λύνονται κάθε είδους διενέξεις που υπάρχουν στον κόσμο με διπλωματικά ή εν πάση περιπτώσει μη ένοπλα μέσα. Ναι. Έρχομαι στον Νίκο το Σπιτσέρι. Νίκο. Κύριε Καθηγητά, η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου δολαρίων ή ευρώ είναι γνωστό τι έχει στο μυαλό του ο Πούτιν, αλλά με δεδομένες τις εξελίξεις, με δεδομένη την αποδοκιμασία, τη γενική αποδοκιμασία από τη διεθνή κοινότητα της συγκεκριμένης επέμβασης, τι άραγε μπορούμε να περιμένουμε με τη λήξη των εχθροπραξιών στην Ουκρανία? Υπάρχει περίπτωση να δούμε και άλλο επεισόδιο να ακολουθεί? Κοιτάξτε, τι έχει στο μυαλό το Πούτιν δεν μπορεί να ξέρει κανείς. Σίγουρα από ό,τι φαίνεται τουλάχιστον στρατιωτικά η κίνησή του είναι να καταλάβει το Κίεβο σε πρώτη φάση προκειμένου να ρίξει την κυβέρνηση της Ουκρανίας ή να αναγκαστεί εν πάση περιπτώσει η κυβέρνηση της Ουκρανίας να φύγει ώστε να με διάφορα προσχήματα να τοποθετήσει μια νέα κυβέρνηση. Είναι κάτι το οποίο έχει γίνει πολλές φορές στο παρελθόν από διάφορες χώρες, όπως ξέρετε, τέτοιου είδους επεμβάσεις προκειμένου να αλλάξει κυβέρνηση. Δεν πιστεύω ότι έχει σκοπό την κατοχή της Ουκρανίας ή τουλάχιστον μεγάλου τμήματός της. Ας μην ξεχάσουμε όμως ότι η Ρωσία ήδη κατέχει από το 2004, από το 2014 παρανόμως την Κρυμαία. Σε κάθε περίπτωση όταν τελειώσει η ενόπλη σύραξη, όταν δηλαδή αποσυρθεί ή σταματήσει εν πάση περιπτώσει η χρήση βίας από η επιθετική χρήση βίας που γίνεται αυτή τη στιγμή από τη Ρωσία, θα πρέπει να δούμε ποιο θα είναι το status quo που θα επέλθει, και οι πιθανότητες είναι ότι αυτό θα μείνει παγωμένο για κάποιο χρονικό διάστημα και θα ξεκινήσει μια διπλωματική διαδικασία προσπάθειας επίλυσης. Όπως έχουμε δει και με την Κύπρο, μια τέτοια προσπάθεια επίλυσης μπορεί να πάρει πάρα πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα. Απ' την άλλη, η πίεση αυτή τη στιγμή της διεθνούς κοινότητας απέναντι στη Ρωσία είναι τεράστια. Οι κυρώσεις δηλαδή έχουν αρχίσει να επιφέρουν ήδη πολύ σημαντικά αποτελέσματα. Σε βαθμό που θα πρέπει να γίνει και μια συζήτηση περί αναλογικότητας. Δηλαδή, αν είναι σοφό, αν είναι πρώτα απ' όλα αν είναι σοφό να φτάσει σε τέτοιο σημείο πίεσης ώστε ο άλλος να μην έχει καμία διέξοδο. Διότι αν δεν αφήσεις διέξοδο σε κάποιον σαν τη Ρωσία, και όταν λέω διέξοδο εννοώ μια διέξοδο που μπορεί να κάνει πίσω χωρίς να αναγκαστεί τουλάχιστον στο εσωτερικό της να πει ότι τελείως πλέον, ας πούμε, απέτυχε και έβαλε την ουρά στα σκέλια. Οπότε εκεί θα πρέπει να υπάρχει μια προσοχή. Μάλιστα. Κύριε Τζανακόπη, ένα τελευταίο ερώτημα. Ποια πρέπει να είναι η στάση της χώρας μας απέναντι σε αυτό τον πόλεμο? Ήδη έχουν τοποθετηθεί οι πολιτικές δυνάμεις. Πριν λίγο είχαμε τη συζήτηση στη Βουλή. Εκεί που υπάρχει διαφωνία είναι γενικότερα πώς προσεγγίζουμε τα θέματα της εξωτερικής πολιτικής, αν πρέπει να συμβάλλουμε στην ειρήνη, αν πρέπει να αποφεύγουμε κρίσεις μέσω της διπλωματίας, έτσι, της πολυεπίπεδης διπλωματίας, το είπατε και εσείς πριν, αυτά λέει η αξιωματική αντιπολίτευση, και ξεκαθάρισε ο Αλέξης Τσίπρας, ήταν λάθος που στείλαμε πολεμικό υλικό στην Ουκρανία. Χθες ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ, εδώ σε αυτή την εκπομπή, μας είπε ότι όχι μόνο ήταν λάθος, ήταν αντισυνταγματικό, μη σύνομο και έγινε με έναν τρόπο που δεν προβλέπεται από τις διαδικασίες. Δηλαδή, αποφάσισε ο Πρωθυπουργός και έστειλε. Ούτε οι πολιτικοί αρχηγοί ενημερώθηκαν, ούτε από τη Βουλή πήγε το θέμα να περάσει, ούτε από το ΚΙΣΕΑ πέρασε, ούτε ο Υπουργός Εξωτερικών ήταν εκεί στη συζήτηση. Σε έναν πρωινό καφέ, έτσι φάνταζε στο Μαξίμου, παίρνει απόφαση και στέλνει πολεμικό υλικό. Ποια είναι η άποψή σας? Έπρεπε να στείλουμε πολεμικό υλικό ή δεν έπρεπε? Πώς πρέπει να σταθεί η χώρα μας απέναντι σε αυτή την κρίση? Πέρα από τις όποιες δεσμεύσεις που καλώς τις έχουμε, γιατί αλλιώς δεν μπορούμε να είμαστε ούτε στην Ενωμένη Ευρώπη, ούτε στο ΝΑΤΟ. Αυτό επιλέξαμε, αυτό τουλάχιστον πρέπει να τηρήσουμε. Ναι. Λοιπόν, να τα πάρουμε από την αρχή. Πρώτα απ' όλα, η Ελλάδα πολύ ορθώς, και νομίζω και όλα τα κόμματα μηδενός εξαιρουμένου, πολύ σωστά καταδίκασαν την εισβολή και είπαν ότι είναι παράνομη. Από εκεί και πέρα, πολύ σωστά η Ελλάδα
και μέσα στο πλαίσιο της, της Ευρωπαϊκής Ένωσης έλαβε μέτρα, και κυρωτικά μέτρα, κλείσιμο εναερίου χώρου κλπ. Εναντίον της Ρωσίας για την παραβίαση αυτή του διεθνούς δικαίου. Από εκεί και πέρα το διεθνές δίκαιο δεν απαιτεί την αποστολή βοήθειας σε κράτος το οποίο έχει υποστεί ένοπλη επίθεση, που είναι θύμα επίθεσης. Δεν την απαιτεί, δεν είναι υποχρέωση. Είναι δικαίωμα τρίτων κρατών να σπεύσουν προς βοήθεια αυτού του κράτους. Αυτό είναι το επίπεδο του διεθνούς δικαίου. Άρα από την άποψη του διεθνούς δικαίου δεν απαγορεύεται ακόμα και η αποστολή στρατιωτικού υλικού. Ένα δεύτερο επίπεδο είναι το επίπεδο που θέσατε εσείς, που είναι το επίπεδο του εθνικού δικαίου. Εκεί θα μου επιτρέψετε να μην είμαι ειδικός. Εφόσον η άποψη του αρχηγού για ΕΘΑ είναι ότι έπρεπε να γίνουν βήματα οποία δεν έχουν γίνει, εγώ δεν έχω κάτι να προσθέσω σε αυτό. Ένα τρίτο επίπεδο είναι κατά πόσο είναι σόφρο να στέλνουμε πολεμικό υλικό σε αυτές τις συνθήκες. Εδώ για μένα υπάρχει ένα πρόβλημα, και αυτό είναι το εξής, ότι η πάγια πολιτική της Ελλάδας διαχρονικά και υπό περισσότερες της μίας κυβερνήσεων ήταν πάντοτε ότι η Ελλάδα είναι πυλώνας ειρήνης και σταθερότητας στα Βαλκάνια, ότι η Ελλάδα εργάζεται για την ειρήνη μέσω της διπλωματίας, μέσω του σεβασμού του διεθνούς δικαίου κλπ. Και συμβάλλει στην ειρήνη με σημαντικές πρωτοβουλίες στο παρελθόν. Ακριβώς. Και σε αυτό το πλαίσιο, λοιπόν, εγώ το βρίσκω αρκετά προβληματικό να στέλνετε τέτοιου είδους πολεμικό υλικό, γιατί είναι και το είδος του πολεμικού υλικού, καταλαβαίνετε. Δηλαδή, κάποια στιγμή, χτες ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, νομίζω, μίλησε για μαχητικά αεροσκάφη, μετά το πήρε πίσω. Μιλάνε για αντιαρματικά, μιλάνε για Καλάζνικοφ, για δεν ξέρω εγώ τι. Υπάρχουν πάρα πολλά πράγματα που μπορείς να κάνεις για να βοηθήσεις την Ουκρανία ως θύμα της ένοπλης επίθεσης, τα οποία συμπεριλαμβάνουν ακόμα και την αποστολή υλικού που θα μπορούσε να θεωρηθεί στρατιωτικό, αλλά δεν είναι πολεμικό αυτού του είδους. Για παράδειγμα, θα μπορούσες να στείλεις βοήθεια ιατροφαρμακευτική, η οποία μπορεί να χρησιμοποιηθεί και για το στρατό. Αυτό θα ήταν μια κίνηση η οποία, ναι, σε κρατάει εντός του πλαισίου ή γενικότερα ιατροφαρμακευτική και ανθρωπιστική βοήθεια. Αυτό είναι κάτι το οποίο σε κρατάει πλήρως εντός του πλαισίου της Ευρωπαϊκής Ένωσης, πλήρως εντός του πλαισίου των υποχρεώσεων σου των διεθνών, και ταυτόχρονα σε κρατάει εντός του πλαισίου της εξωτερικής πολιτικής που έχει χαράξει για δεκαετίες τώρα, που έχουν να κάνουν με την ειρήνη. Μάλιστα. Δεν μπορεί η Ελλάδα να μην καλεί για ειρήνη, να μην καλεί για άμεση πάυση εχθροπραξιών, επίλυση της κρίσης με διπλωματικά μέσα και να εργάζεται προς αυτό, αλλά να στέλνει όπλα. Εμένα δεν μου φαίνεται καλή ιδέα. Επαναλαμβάνω, το διεθνές δίκαιο το επιτρέπει. Αλλά εμένα δεν μου φαίνεται καλή ιδέα. Ωραία, κύριε Τζανακόπουλε, να σας ευχαριστήσω θερμά για την παρουσία σας. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Πάμε, κυρίες και κύριοι, σε απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα και σε λίγο πάλι μαζί. Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, CNews, θυμίζω μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από τη Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του δύο από την Κεντρική Μακεδονία, του Flash από τη Δυτική και του Center από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Θα μείνουμε στον ρωσικό-ουκρανικό πόλεμο. Θα συνομιλήσουμε με τον κύριο Σταύρο Καλεντερίδη, πολιτικός επιστήμονας, διεθνολόγος, γνωστός, με καταγωγή από μητέρα από τη Δυτική Μακεδονία και το Βόρειο, από ό,τι ξέρω, έτσι. Καλησπέρα, ευχαριστώ θερμά. Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση. Βεβαίως, από τα χωριά του Βοήου, από τα χωριά της Νεάπολης. Έτσι. Λοιπόν, μαζί μας οι συνάδελφοι, ο Βαγγέλης ο Χριστόδουλος από το Φλάσ και τη Δυτική Μακεδονία. Καλησπέρα, Βαγγέλη. Καλησπέρα και από μένα. Και η Δήμητρα η Μακρύ από το Δίον, τη Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα, Δήμητρα. Να πάρω ένα πρώτο σχόλιο. Πώς βλέπετε τις εξελίξεις στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας, κύριε Καλεντερίδη? Κοιτάξτε, νομίζω ότι μετά το χθεσινό σόου, αναφέρομαι στις διαπραγματεύσεις. Και τις χαρακτηρίζω ως σοου, διότι προφανώς δεν ήταν ουσιαστικές, αλλά μάλλον ήθελαν να δείξουν και δύο πλευρές ότι επιθυμούν την διαπραγμάτευση, για τη διαπραγμάτευση αυτή καθεαυτή, τουλάχιστον απευθυνόμενη στη διεθνή κοινή γνώμη. Βλέπουμε ότι παράλληλα με τις διαπραγματεύσεις, οι Ρώσοι κλιμάκωναν τις επιθέσεις τους.
Σήμερα η κατάσταση είναι η ίδια, αν όχι κλιμακούμενη. Ο σκοπός της Ρωσίας, από ό,τι φαίνεται, είναι να περικυκλώσουν τις μεγάλες πόλεις, κυρίως στα ανατολικά. Αναφέρομαι στη Μαριούπολη που ήδη έχει περικυκλωθεί. Στο Χάρκοβο επίσης, που εκεί θα δοθεί η μάχη όλων των μαχών, όπως όλα δείχνουν. Και θα επιχειρήσουν κάτι αντίστοιχο στο Κίεβο. Με την περικύκλωση και την πολιορκία των πόλεων, οι Ρώσοι φιλοδοξούν να ασκήσουν επιπλέον πιέσεις στο Κίεβο, έτσι ώστε να συνθηκολογήσει με τους δικούς της όρους. Αυτό είναι, νομίζω, το νέο βήμα της κλιμάκωσης, το νέο στάδιο της κλιμάκωσης από τη Ρωσία. Ναι. Αυτά όσον αφορά στο πεδίο των μαχών και των επιχειρήσεων. Να πάμε λιγάκι να διαβάσουμε αυτή την κατάσταση και να την αναλύσουμε με τη βοήθειά σας. Καταρχήν, τι οδήγησε τους Ρώσους σε αυτόν τον πόλεμο? Να το καταλάβουμε όλοι μας. Διότι περί διεθνούς δικαίου έχει διπλή ανάγνωση. Είναι το διεθνές δίκαιο με την κυριαρχία του κάθε κράτους, αλλά είναι και των μειονοτήτων που μπορεί να υπάρχουν εκεί, που δημιουργούνται προβλήματα, που και εκεί το διεθνές δίκαιο δίνει άλλη άποψη. Νομικά πάντα ομιλώ. Καταρχάς, χαίρομαι για την ερώτησή σας, διότι είναι πολύ σημαντικό να ξεκινήσουμε από εκεί και πολλοί αδελφοί σας δεν το κάνουν, το αμελούν και είναι προς τιμήν σας. Η κατάσταση όντως δεν ξεκίνησε από τη μία μέρα στην άλλη, ούτε ξεκίνησε το 2014. Που έγινε η λεγόμενη επανάσταση, όπως τη λένε οι Ουκρανοί, και το λεγόμενο πραξικόπημα, όπως το αποκαλούν οι Ρώσοι. Η κατάσταση ξεκίνησε από πολύ παλαιότερα. Εάν μου επιτρέπετε ένα σύντομο ιστορικό για να εξηγήσουμε πλήρως την κατάσταση. Εντάξει. Λοιπόν, με το τέλος του ψυχρού πολέμου, η Ρωσία, μάλλον η Αμερική, κλήθηκε να παρατηρεί τον διαμελισμό της Σοβιετικής Ένωσης. Να τον παρατηρεί έτσι ώστε να γίνει συντεταγμένα και όχι άκρατα, αν θέλετε, για να μην υπάρξουν και πυρηνικά ατυχήματα. Ο υπεύθυνος αυτής της διαδικασίας ήταν ο πρόεδρος George Bush, ο πρεσβύτερος, ο πατέρας του George Bush που έκανε τις εισβολές στο Αφγανιστάν. Αυτός λοιπόν ο άνθρωπος, που δεν ήταν κάποιος φέρελπης πολιτικός και είχε τα μειονεκτήματά του, κατάφερε εν τούτης να διαχειριστεί τη συντεταγμένη αυτή, το διαμελισμό της Σοβιετικής Ένωσης, πιέζοντάς τους τόσο όσο έπρεπε για να συνεχίσουν τις αποφάσεις του Γκορμπατσόφ, χωρίς να όμως να θίξει το εθνικό τους γόητρο. Αυτό λοιπόν το έκανε δίνοντας σαφείς υποσχέσεις για μη περαιτέρω ανάπτυξη του ΝΑΤΟ και των αμυντικών των όπλων της Βορειοατλαντικής Συμμαχίας προς τα ανατολικά, προς την Ρωσία. Είναι υποσχέσεις τις οποίες τις αθέτησε ευθύς εξ αρχής που ανέλαβε την ηγεσία της χώρας στον ΗΠΑ, ο Μπιλ Κλίντον, προφανώς επηρεασμένος και αυτός από τους δικούς του συμβούλους, και ξεκίνησε έκτοτε μια άκρατη επέκταση του ΝΑΤΟ, ένας γεωπολιτικός, μια περικύκλωση της Ρωσίας, την οποία η Ρωσία την είχε αντιληφθεί ως τέτοια από την πρώτη στιγμή, ένιωσε αυτόν τον κλειό. Ο κύριος Πούτιν, από την πρώτη στιγμή που ανέλαβε την ηγεσία, παίρνοντας δαχτυλίδι από τον Μπόρις Γέλτσιν, είχε αποφασίσει να σταματήσει αυτήν την επέκταση, όταν δυνάμωνε ξανά η χώρα του. Και πράγματι έτσι έγινε, η χώρα του δυνάμωσε ξανά, βρέθηκε σε θέση να μπορέσει να εκμεταλλευτεί μια ευκαιρία που υπήρξε τώρα αυτή η ευκαιρία. Ποια ήταν αυτή η ευκαιρία? Ο επαναπροσδιορισμός των συμφερόντων των Αμερικανών από την Μέση Ανατολή και την Ευρώπη στον Ινδοειρηνικό ωκεανό. Οι Αμερικανοί στράφηκαν προς την Κίνα. Αυτό το κενό το αντιλήφθηκε ο κύριος Πούτιν. Να πούμε ωστόσο ότι παράλληλα από το 2014 μέχρι και σήμερα η ουκρανική πλευρά προσπαθεί να ανακαταλάβει τις περιοχές, τις αυτόνομες αυτοποκαλούμενες δημοκρατίες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, να τις ανακαταλάβει από τους φιλορώσους εκεί, και το κάνει αυτό, διεξάγει έναν πόλεμο ουσιαστικά. Ένιωθαν μια διαρκή απειλή οι Ρώσοι από την πλευρά εκείνη, και γι' αυτό και προφανώς θέλησαν να καταλάβουν πλήρως την περιοχή για να έχουν την ασφάλεια των περιοχών τους. Και το σημαντικότερο, ίσως επίσης, που θα πρέπει να πούμε τελευταίο, ότι οι ανατολικές δυνάμεις έχουν πυρηνικά όπλα σε όλη την Ευρώπη και στην Τουρκία, όπως ξέρετε, στο Ινσιρλίκ, και είναι και αυτό μια γεωπολιτική περικύκλωση πυρηνική αυτή τη φορά κατά των Ρώσων. Οι Ρώσοι δεν ήθελαν να δουν την εισαγωγή νατοϊκών δυνάμεων και πυρηνικών στην Ουκρανία, ναι, τόσο κοντά στα δυτικά τους. Αυτή είναι η ιστορική αναδρομή. Τώρα πάμε λίγο σε κάποια κέρια σημεία για να βάλουμε στην κουβέντα και τους συναδέλφους. Η πλευρά των Ρώσων λέει ότι σε αυτή την επίμαχη περιοχή των δύο αυτοκαλούμενων, θα έλεγα, περιοχών, τις οποίες αναγνώρισε προσφάτως η Ρωσία, λέει ότι γινόταν καθαρίσεις, επιχειρήσεις καθαρίσεων. Δηλαδή πάνω από 13.000 με 14.000 πληθυσμού έχει γίνει η εκαθάριση με επιχειρήσεις από το Ουκρανικό κράτος. Αυτή η άποψη επιβεβαιώνεται από κάποιους οργανισμούς? Τι γνωρίζετε γι' αυτό εσείς? Για να μπορέσουμε να δούμε τώρα ένα-ένα τα θέματα πώς εξελίχθηκαν. Λοιπόν, θα σας πω ότι ναι, πράγματι επιβεβαιώνεται το γεγονός ότι υπήρξαν προσπάθειες από την κυβέρνηση του Κιέβου να καταλάβουν τις περιοχές αυτές. Αυτό είναι δεδομένο. Τώρα, το ποιες ήταν οι ομάδες αυτές, αν όντως ήταν ακραίες ομάδες, πολύ πιθανό να ήταν,
Το κατά πόσο αυτές οι ομάδες διάπραταν εγκλήματα πολέμου και εγκλήματα και της ανθρωπότητας, δεν είμαι στέση να το γνωρίζω. Νομίζω ότι είναι δύσκολο να μάθουμε την πραγματικότητα, το τι ισχύει και τι σημαίνει σε αυτές τις περιοχές. Ακόμα και τώρα, με τις δολοφονίες και τα θύματα που θρυνούμε ακόμα και από την ελληνική ομογένεια, δεν είναι καθαρή κατάσταση. Το μόνο σίγουρο, και αυτό νομίζω είναι σαφές, πως παρόλο που υπήρξε συμφωνία του Μίνσκ 2, η Ουκρανική κυβέρνηση με την υποστήριξη και την ενθάρρυνση από τις ανατολικές δυνάμεις, που τελικά, όπως φαίνεται, την κρίσιμη στιγμή δεν στάθηκαν όσο θα έπρεπε στο Κίεβο. Με την υποστήριξη και την ενθάρρυνση, λοιπόν, προσπάθησε να καταλάβει τις περιοχές. Αυτό είναι δεδομένο. Το άλλο επιχείρημα της Ρωσίας είναι ότι έχουμε ένα καθεστώς που είναι μέσα οι ναζιστές και ότι δεν είναι προϊόν διαδικασιών δημοκρατικών, αλλά προέκυψε από πραξικόπημα. Έπεσε μία προηγούμενη κυβέρνηση το 2014, ανέβηκε μία άλλη, υπήρξε μία τέτοιου είδους κινητικότητα. Ισχύουν όλα αυτά? Πράγματι ισχύουν, έτσι είναι. Ωστόσο, πρέπει να πούμε ότι και το προηγούμενο καθεστώς επίσης δεν ήταν δημοκρατικό. Ήταν ένα φιλορωσικό καθεστώς, όπου ουσιαστικά η Μόσχα ήλεγχε πλήρως το Κρεμλίνο μέσω του πρόεδρου Γιανουκόβιτς και των προκατόχων του, που ήταν οι πρόεδροι στο Κίεβο. Η ίδια δηλαδή κατάσταση που βλέπουμε, για παράδειγμα, και στην περίπτωση του Λουκασέγκο στη Λευκορωσία. Ήλεγχε δηλαδή η Ρωσία, είχε ένα φιλορωσικό καθεστώς, το οποίο αντικαταστάθηκε από ένα φιλοδυτικό. Σε καμία περίπτωση, νομίζω, δεν μπόρεσε αυτή η χώρα, η Ουκρανία. Προσέξτε τι λέει η Ευρώπη. Πάνω απ' όλα λέει η Ευρώπη: είναι τα ανθρώπινα δικαιώματα, η δημοκρατία. Αυτό λέει και το ευρωπαϊκό κεκτημένο. Στην Ουκρανία υπήρχε ο σεβασμός διαχρονικά, μετά από τη διάσπιση της Σοβιετικής Ενώσεως, αυτών των δύο κορυφαίων θεμάτων, της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, και να έχουμε προϊόν κυβερνήσεων με τη βούληση του λαού της Ουκρανίας? Όχι, δυστυχώς. Η αλήθεια είναι πως μετά, με το πέρας του ψυχρού πολέμου, μάλλον η υποσχέση ήταν πως αυτή η περιοχή θα βρίσκεται υπό τον έλεγχο από τη σφαίρα επιρροής της Ρωσίας. Ακούσαμε σήμερα τον Πρωθυπουργό ασφαλμένα, κατά την άποψή μου, να λέει ότι οι κινήσεις της Ρωσίας επαναφέρουν τις σφαίρες επιρροής. Δεν είναι έτσι, δεν τα επανέφερε η Ρωσία. Δυστυχώς υπήρχαν οι σφαίρες επιρροής και πριν ξυπνήσουμε στη ρωσική εισβολή. Υπάρχουν οι αμερικανικές σφαίρες επιρροής, οι ευρωπαϊκές σφαίρες επιρροής, υπάρχει και η ρωσική σφαίρα επιρροής. Τι να κάνουμε, δυστυχώς, αυτή είναι η πραγματικότητα. Άρα έχουμε έναν ουκρανικό λαό που από Ανατολή με τη Ρωσία και από τη Δύση με τη Δύση βρέθηκε σε διαστευρούμενα πολιτικά, διπλωματικά πυρά και την πληρώνει σήμερα ο ουκρανικός λαός. Ακριβώς. Δηλαδή υπάρχουν ευθύνες και προς τη Ρωσία και προς τη Δύση. Αυτό είναι δηλαδή το συμπέρασμα. Ακριβώς. Λόγω της γεωπολιτικής της θέσης, η Ουκρανία, νομίζω, το πιο ασφαλές θα ήταν να είναι ανεξάρτητη. Μια ανεξάρτητη χώρα, να μην προσδεθεί δηλαδή ούτε στο άρμα της Δύσης ούτε στο άρμα της Ρωσίας. Θα μπορούσε μετά την επανάσταση να επιλέξει αυτό το μονοπάτι. Δυστυχώς η ελίτ, και εννοώ η πολιτική ελίτ και όχι ο κόσμος, επέλεξαν την πλήρη πρόσδεση με τους νατοϊκούς, που τους ενθάρρυναν να επανακαταλάβουν την Ανατολή, και φτάσαμε ως εδώ. Και γιατί υπάρχει αυτό το έντονο ενδιαφέρον από πλευρά της Ρωσίας, όχι να μην έρθει κοντά το ΝΑΤΟ, είναι τα γεωπολιτικά κτλ. Από πλευρά της Δύσης θέλει να πάει πιο κοντά με εγκύτητα στη Ρωσία, από ό,τι μας είπατε. Και βέβαια υπάρχει ένας πλούτος εκεί, έτσι. Υπάρχουν οι αγωγοί που διέρχονται, υπάρχουν βαρέα μέταλλα, πολύτιμα μέταλλα. Υπάρχει το 80% της παραγωγής του σιταριού που μας τροφοδοτεί όλους στην Ευρώπη και ανά τον κόσμο η παραγωγή. Έτσι δεν είναι? Άρα είναι και οικονομικοί οι λόγοι, πέρα από τους γεωπολιτικούς. Ακριβώς. Νομίζω ότι οι σημαντικότεροι λόγοι δεν είναι ούτε οικονομικοί τόσο, ούτε. Μάλλον είναι οικονομικοί, είναι ενεργειακοί συγκεκριμένα. Ενεργειακή ασφάλεια, περισσότερο και από τα θέματα του ΝΑΤΟ και της ασφάλειας της Ουκρανίας. Οι ενεργειακοί λόγοι, τι σημαίνει αυτό? Αναφέρομαι στο Nord Stream, τον αγωγό φυσικού αερίου που θα ένωνε την Ρωσία, το ρωσικό φυσικό αέριο, και θα το εξήγαγε στη Γερμανία. Ένας αγωγός που ήταν πολύ κοντά να γίνει πραγματικότητα. Θα ήταν καταστροφικός για τα αμερικανικά συμφέροντα, εάν όντως αυτός ο αγωγός λειτουργούσε κάποτε. Ο σκοπός λοιπόν της Αμερικής είναι, και νομίζω το πέτυχε, είναι οι μεγάλοι νικητές, η ΗΠΑ, αυτής της δυστυχής εξέλιξης στην Ευρώπη. Ο σκοπός τους είναι να εξάγουν οι ίδιοι. Η ΗΠΑ έχει αναδειχθεί σε νούμερο ένα χώρα παραγωγής φυσικού αερίου, ειδικά υγροποιημένου. Σκοπός τους είναι να εξάγουν αυτοί το δικό τους φυσικό αέριο με πλοία στην Ευρώπη. Δηλαδή αυτή τη στιγμή ματώνει ο ρωσικός και ο ουκρανικός λαός με τους στρατιώτες, με τους αμάχους που πεθαίνουν εκεί. Ματώνει η ευρωπαϊκή οικονομία και βγαίνει κερδισμένη η Αμερική. Αυτό είναι το συμπέρασμα. Είναι σαφές ότι μεγάλη κερδισμένη είναι η ΗΠΑ και τα ενεργειακά του συμφέροντα, διότι σαφέστατα θα αντικαταστήσουν τους Ρώσους, όπως όλα δείχνουν, στην παροχή ενέργειας φυσικού αερίου στην Ευρώπη. Για να πάω στους συναδέλφους, ξεκινάμε τη Δήμητρα τη Μακρή. Δήμητρα.
Εγώ θέλω να ρωτήσω το εξής. Αν υποθέσουμε ότι υπήρχε όντως το σκεπτικό να φύγει η πολιτική της Αμερικής και να πάει προς την Ασία, αυτή τη στιγμή τη βλέπουμε να ξανέρχεται. Βλέπουμε στην ουσία έναν εγκεφαλικά νεκρό, όπως είχε πει κάποτε ΝΑΤΟ, Μακρόν, να επανέρχεται και να επανέρχεται πολύ πιο δυναμικά στην Ευρώπη. Βλέπουμε χώρες παραδοσιακά ουδέτερες, όπως την Ελβετία, όπως τη Φιλανδία, να ζητούν πλέον να αποκτήσουν και στράτευμα, δηλαδή να έχουν, να αναβαθμίσουν τις στρατιωτικές τους σχέσεις. Αυτή την εξέλιξη την περίμενε ο Πούτιν και οι κυρώσεις που έχουν επιβάλει και κυρίως οι οικονομικές θα αλλάξουν τον ρου των δεδομένων για τη Ρωσία? Καταρχάς, να πιάσω την τελευταία ερώτηση πρώτα. Δεν νομίζω ότι θα επηρεαστεί η Ρωσία επουδενή από τις οικονομικές κυρώσεις. Είναι μια ισχυρή χώρα. Να θυμίσουμε πως το Ιράν άντεξε μια δεκαετία σχεδόν τις ισχυρότατες πιέσεις από την κυρώσεις και πιέσεις από την Δύση. Άντεξε, δεν κάμφθηκε, δεν άλλαξε η πολιτική τους από τις κυρώσεις αυτές. Του αντίον ενέμειναν και η πολιτική ελίτ της χώρας του Ιράν έγιναν και πιο σκληροί στη στάση τους. Ναι, σε αυτό βοήθησε και η Τουρκία που ξεπλένανε τα χρήματα, τα μαύρα και τα λοιπά, έτσι. Και ακόμη δεν έχει αποφαθεί η αμερικανική δικαιοσύνη. Για να δείτε τώρα πώς είναι το παιχνίδι, το γεωπολιτικό και το παγκόσμιο, ό,τι αφορά σωστό την οικονομία. Σωστό είναι αυτό. Πράγματι είχαν παρακάμψει μέρος των κυρώσεων, αλλά όχι πλήρως, και δεν μπορούσαν, εν πάση περιπτώσει, να φτάσουν τα επίπεδα των εξαγωγών που θα έφταναν. Και σε απάντηση, απόδειξη αυτού είναι ότι όντως πλέον κάθονται στο τραπέζι διαπραγματεύσεων με τους Αμερικανούς για μια νέα συμφωνία περιορισμού του πυρηνικού του προγράμματος, την οποία, να πούμε, συμφωνία έχει μεσολαβήσει η Ρωσία για να πραγματοποιηθεί αυτή η συμφωνία. Εν πάση περιπτώσει, οι Ιρανοί δεν κάμφθηκαν στις πολιτικές τους. Δεν νομίζω ότι η Ρωσία, μια ισχυρότερη χώρα, θα επηρεαστεί για ένα θέμα που είναι τόσο, το θεωρούν τόσο ζωτικών συμφερόντων, όσο είναι η δυτική τους η ασφάλεια από τη Δύση. Τώρα, όσον αφορά την ίδια Ανατολική Συμμαχία, νομίζω ότι παραμένει ο γεωπολιτικός προσανατολισμός, τον είπα, στον Ινδο-Ειρηνικό. Αυτό μας απέδειξε και η συμφωνία AUKUS με την Αυστραλία και την παροχή πυρηνικών υποβρυχίων στους Αυστραλούς. Η Κίνα είναι ο βασικός αντίπαλος πάνω από οποιονδήποτε άλλο. Και τώρα αυτό το οποίο βλέπουμε είναι πως οι Ευρωπαίοι καλούνται να αναλάβουν ένα ρόλο που εδώ και χρόνια τους ζητούσε η Αμερική, να αναλάβουν δηλαδή την ηγεσία της Νατοϊκής Συμμαχίας στην Ευρωπαϊκή Ήπειρο. Αυτό ακριβώς σηματοδοτεί η απόφαση των Γερμανών για ουσιαστικά να επαναφέρουν τη στρατιωτική τους ισχύ σε αυτό στη δυναμική που μπορεί να έχει η χώρα, δηλαδή σε μια ισχυρή αμυντική βιομηχανία. Επανέρχονται σε αυτό και προφανώς φαίνεται η επιστροφή της Ευρώπης σε μια στρατηγική ισχύ με την ηγεσία των Γάλλων και των Γερμανών. Αυτή είναι η νέα πραγματικότητα. Στα σχέδια όμως αυτά των Αμερικάνων, με αυτή τους τη στάση, ουσιαστικά δεν στέλνουν τη Ρωσία πιο κοντά στην Κίνα που φοβούνται? Η αλήθεια είναι πως οι Κινέζοι έλαβαν μια, θα λέγαμε, φιλορωσική στάση και στο Συμβούλιο Ασφαλείας των ΗΠΑ. Δεν καταψήφισαν κάτι που θα σήμαινα ότι θα ασκούσαν βέτο, επειδή είναι μόνιμο μέλος. Δεν άσκησαν βέτο, διότι προφανώς θα το έκανε η ίδια η Ρωσία. Αλλά κράτησε ουδέτερη στάση. Είπαν ότι απήχαν από την ψήφο. Αν και όμως εξέφρασαν την άποψη ότι η Ρωσία έχει κάθε δικαίωμα να προστατέψει τα ιδιαίτερα συμφέροντά της. Δεν είναι τόσο σαφές ακόμα κατά πόσο συγκλίνουν πλήρως τα ρωσικά και κινέζικα συμφέροντα εν προκειμένου. Ειδικά με τα θέματα των μειονοτήτων και των αποσχιστικών τάσεων, ξέρετε, οι Κινέζοι έχουν τις ευαισθησίες τους και αυτοί. Δεν επιθυμούν να υποστηρίξουν τέτοιες αποσχίσεις όπως είναι οι λεγόμενες οι δημοκρατίες του Λουχάνσκ και του Ντονέτσκ, γιατί έχουν και τα δικά τους θέματα εντός της χώρας τους. Ωστόσο, είναι πράγματι ένας φόβος κατά πόσο θα μπορέσει να συμπεράνει μια αδυναμία της συμμαχίας αυτή τη στιγμή η Κίνα και να κινηθεί, για παράδειγμα, εναντίον της Ταϊβάν. Θα μπορούσε όντως να είναι μια απειλή και νομίζω ότι την ελέγχει το ΝΑΤΟ. Πάντως, ανοίγουμε θέματα που θέλουμε πάνω από μία ώρα με δύο ώρες να τα συζητήσουμε. Είναι πολλά και γι' αυτό προσπαθούμε τώρα με την παρουσία σας να τα προσεγγίσουμε. Και βέβαια, θα έχουμε τη δέσμευσή σας ότι τα λέμε συχνά για να βλέπουμε και πιο λεπτομερέστατα τα θέματα. Πάω στο Βαγγέλη τον Χριστόδουλο και με το ερώτημά του θα ολοκληρώσουμε. Έλα, Βαγγέλη. Επειδή θα ακολουθήσει σχετικό ρεπορτάζ, κύριε Καλεντερίδη, πώς αξιολογείτε την απόφαση της Ελλάδας να στείλει πολεμικό υλικό στην Ουκρανία, τι κερδίζει και τι χάνει η χώρα μας από την απόφαση αυτή? Πριν απαντήσετε, χθες φιλοξενήσαμε τον πρώην αρχηγό ΓΕΘΑ, τον κύριο Χριστοδούλο, ο οποίος είπε κατά λέξη αντισυνταγματική, μη σύνομη πράξη και λάθος η απόφαση να στείλουμε. Και θέλω να το σχολιάσετε και αυτό που είπε ο πρώην αρχηγός ΓΕΘΑ.
Κοιτάξτε, και εγώ νομίζω ότι υπάρχει ένα θέμα νομοποίησης εδώ, διότι ίσως να ήταν ένα ζήτημα που θα έπρεπε να περάσει από το Ελληνικό Κοινοβούλιο. Είναι μεγάλη απόφαση αυτή η οποία έλαβε η ελληνική κυβέρνηση, θα έλεγα μέσα σε μια νύχτα, δίχως να έχει συμπεριλάβει όλα τα σκεπτικά στην απόφασή της. Δεν συμφωνώ με την απόφαση. Πιστεύω ότι θα κοστίσει στα ελληνικά συμφέροντα. Ο ελληνισμός, ξέρετε, μάλλον η ελληνική κυβέρνηση έχει σαν βασικό του μέλημα να προστατέψει τον απανταχού ελληνισμό. Αυτό είναι το μέλημά μας. Νομίζω ότι σε αυτή την περίπτωση δεν γίνεται και θα σας πω γιατί. Απλά να πω πριν καταλήξω πως η χώρα μας θα μπορούσε και ίσως να ήταν πιο εύκολο για τη Ρωσία να το δεχθεί να συμμετέχουμε στις ευρωπαϊκές κινήσεις και όχι να πρωτοστατούμε σε αυτές. Δυστυχώς αυτή η κίνηση, αυτή η πρωτοβουλία που λάβαμε δείχνει μια τάση για να αποδείξουμε κάτι και όχι ουσιαστική βοήθεια στην Ουκρανία. Τα Καλασνίκοφ τα οποία στείλαμε προφανώς δεν θα επηρεάσουν πουδενή την κατάσταση. Μάλλον ήταν ένα μήνυμα προς κάποιους και για ποιο λόγο υπάρχουν ερωτήματα εδώ. Δεν θα έπρεπε να πρωτοστατήσουμε. Εάν είχαμε ακολουθήσει τα μέτρα μετά τις δηλώσεις της κ. Φοντερ Λάιεν, νομίζω ότι ήταν πιο εύκολο να το δεχθούν και οι Ρώσοι ως μια λογική αντίδραση. Νομίζω ότι βιαστήκαμε. Η χώρα μας δεν συνορεύει με την Ολλανδία και τη Γαλλία. Έχουμε στα σύνορά μας και την Τουρκία που παίζει το ρόλο του επιτίδιου ουδέτερου και τη Ρωσία. Πρέπει να συμπεριλάβουμε και αυτά στο σκεπτικό μας. Και το κυριότερο απ' όλα είναι οι ομογενείς μας. Όπως είπα πριν, σκοπός της ελληνικής πολιτείας είναι να προστατεύει τους Έλληνες. Οι ομογενείς μας, ξέρετε, βρίσκονται στα ανατολικά της χώρας, δεν βρίσκονται στα δυτικά. Όπου οι τελευταίες πληροφορίες, δεν ξέρω αν τις παρακολουθείτε, αν είστε ενήμερος, έχει καταληφθεί όλη η ελληνική κοινότητα, όπου μένει η ελληνική κοινότητα, όλο εκείνο το κομμάτι, από τους ρωσόφωνους πλέον. Βεβαίως. Αυτό τι σημαίνει, ότι αν την επομένη του πολέμου, που ελπίζουμε όλοι ευχόμαστε να λήξει σύντομα, βρεθούν αυτές οι περιοχές που όπως ούτε άλλα δείχνουν έτσι θα γίνει, βρεθούν υπό τον έλεγχο της Ρωσίας ή των φιλορώσων της Ουκρανίας, ποια θα είναι η αντίδρασή τους εναντίον της ελληνικής κοινότητας? Τα έχει σκεφτεί αυτά η ελληνική κυβέρνηση? Ναι. Αυτός είναι ο γνώμονας της ελληνικής εξωτερικής πολιτικής και όχι οι όποιες σχέσεις ή επιρροές μπορεί να έχουν να ασκούνται στην κυβέρνηση από τις συμμαχικές δυνάμεις. Να είμαστε μέρος της λύσης με στόχο την ειρήνη και όχι μέρος της κρίσης και του προβλήματος. Αυτό ουσιαστικά ήταν και το πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ κυβέρνησης και αξιωματικής αντιπολίτευσης πριν από λίγες ώρες στη Βουλή. Ευχαριστώ θερμά. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τις επιπτώσεις του ρωσικού-ουκρανικού πολέμου στη χώρα μας, στην ελληνική οικονομία αλλά και σε όλους τους κλάδους. 10 θάνατοι Ελλήνων ομογενών έχουν ανακοινωθεί επισήμως μέχρι σήμερα λόγω της εισβολής της Ρωσίας στην Ουκρανία. Βέβαια, σε νέα επίθεση που πραγματοποιήθηκε ξανά τη Δευτέρα στο χωριό Σαρτανά έξω από τη Μαριούπολη, πληροφορίες αναφέρουν πως σκοτώθηκαν άλλοι 2 Έλληνες ομογενείς. Αν επιβεβαιωθεί, τα θύματα θα πρέπει να προσθεθούν στο μαύρο κατάλογο των Ελλήνων που έχασαν τη ζωή τους το Σάββατο από ρωσικούς βομβαρδισμούς στα χωριά Σαρτανά και Μπουγάς. Εν τω μεταξύ, απειλές κατά των χωρών που στέλνουν στρατιωτικό και αμυντικό εξοπλισμό στην Ουκρανία εξαπέλυσε η Ρωσία και σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Υπουργείο Εξωτερικών τονίζεται ότι όσοι προμηθεύουν με όπλα το Κίεβο θα φέρουν και την ευθύνη αν αυτά χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της ρωσικής στρατιωτικής επιχείρησης. Συγκεκριμένα, το ρωσικό Υπουργείο Εξωτερικών, σε ανακοίνωση που εξέδωσε σχετικά με τον ρόλο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στα γεγονότα στην Τουρκία, αναφέρει μεταξύ άλλων ότι οι πολίτες και οι δομές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που εμπλέκονται στην προμήθεια θανατηφόρων όπλων στις Ουκρανικές Ένοπλες Δυνάμεις θα είναι υπεύθυνοι για τυχόν συνέπειες τέτοιων ενεργειών στο πλαίσιο της συνεχιζόμενης ειδικής στρατιωτικής επιχείρησης. Να θυμίσουμε πως με πρωτοβουλία της κυβέρνησης του Κυριάκου Μητσοτάκη, η Ελλάδα απέστειλε 2 σε 130 με αμυντικό υλικό, όπως τον χαρακτήρισαν, το οποίο περιλάμβανε πυρομαχικά, τη φέκια τύπου Καλάσνικοφ και εκτοξευτές. Σχετικά με τις τουριστικές ροές, ήδη σε πολλά σημεία της Ελλάδας αρκετοί είναι αυτοί που ανησυχούν για την επόμενη ημέρα. Ο αντιπρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων Χαλκιδικής, Γιάννης Λασπάς, μιλώντας στο Σπούτνικ, εξέφρασε τον προβληματισμό που διέπει τους ξενοδόχους, καθώς παραδοσιακά χιλιάδες Ρώσοι επιλέγουν την περιοχή για τις καλοκαιρινές τους διακοπές. Εννοείται ότι υπάρχει προβληματισμός και ανησυχία όχι μόνο τουριστικά αλλά και γενικά στο τι μπορεί να φέρει ένας πόλεμος που είναι στη γειτονιά μας, δηλαδή στην Ευρώπη. Τουριστικά φυσικά και έχουν παγώσει οι αγορές της Ρωσίας αλλά και της Ουκρανίας, ενώ και πέρσι είχαμε τουρίστες και από τις 2 αγορές. Από την πλευρά της, η αντιπρόεδρος της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Ξενοδόχων, Κωνσταντίνας Βίνου, τόνισε ότι στην παρούσα στιγμή δεν έχουμε ακόμα την αποτύπωση σε επίπεδο κρατήσεων της συγκεκριμένης κρίσης. Λογικά, εντός των επομένων 5-6 ημερών θα αποκτήσουμε άποψη. Σίγουρα θα έχουμε επιπτώσεις και εξαρτάται από το πόσο θα διαρκέσει όλο αυτό και από το εάν και πόσο ενεργά θα εμπλακούν και άλλες χώρες. Ο πρόεδρος της Ομοσπονδίας Τουριστικών και Ταξιδιωτικών Γραφείων, Λίσανδρος Τσιλίδης, μίλησε στην ΕΡΤ 3 για το από τι θα εξαρτηθεί αν έρθουν Ουκρανοί τουρίστες στη χώρα μας.
Το φετινό πρόγραμμα στόχευε σε 700.000 τουρίστες από τη Ρωσία και 240.000 από την Ουκρανία, αλλά από ό,τι όλα δείχνουν δεν θα πραγματοποιηθεί. Το πρώτο βήμα που έχουμε συντονίσει με το Υπουργείο Τουρισμού και των Εξωτερικών αλλά και των Μεταφορών ήταν το ένα κομμάτι της τσάρτερ. Το δεύτερο κομμάτι ήταν να συνεχίσουν να εκδίδουν βίζες από τη Ρωσία, διότι απαιτείται βίζα για τη Ρωσία στην Ελλάδα. Σε αντίθεση με την Ουκρανία, που όλη η Ευρώπη δέχεται τους Ουκρανούς χωρίς τη διαδικασία της έκδοσης βίζας. Καταλαβαίνω. Τώρα, τι προσπαθούμε να κάνουμε. Προσπαθούμε να κάνουμε κατά πρώτον έναν ανασχηματισμό. Εάν τυχόν δεν έχουμε αφίξεις, θα πρέπει να πάμε σε άλλες αγορές να καλύψουμε ένα μεγάλο κενό. Αλλά δεν σας κρύβω ότι για ένα μήνα από σήμερα θα πρέπει να κάνουμε τεράστια υπομονή, να δούμε πώς θα εξελιχθεί το πρόβλημα στις δύο αυτές χώρες, πόσο θα επηρεάσει την ταξιδιωτική μετακίνηση. Άλλωστε, σήμερα είναι γνωστό σε όλους μας και το γνωρίζετε πολύ καλά κι εσείς, ότι έχουν κλείσει αεροδιάδρομοι. Άρα, αν οι αεροδιάδρομοι είναι κλειστοί, πώς θα πετάξει ένα αεροπλάνο. Πιο εξειδικευμένα για την περιοχή του Εύρου, υπάρχουν πληροφορίες ότι ο εναέριος χώρος της περιφερειακής ενότητας θα παραμείνει κλειστός για όλα τα στρατιωτικά αεροσκάφη με αφορμή και τον πόλεμο που διεξάγει στην Ουκρανία η Ρωσία. Και συγκεκριμένα με νότα που εξέδωσε την περασμένη Πέμπτη, η Υπηρεσία Πολιτικής Αεροπορίας απαγορεύει από την 1η έως και την 28η Μαρτίου όλες τις στρατιωτικές πτήσεις πάνω από τον νομό Εύρου, με εξαίρεση μόνο για τα αεροσκάφη τα οποία έχουν νωρίτερα καταθέσει και λάβει ειδική άδεια προκειμένου είτε να διέλθουν από τον εναέριο χώρο της περιοχής είτε να προσγειωθούν στο αεροδρόμιο της Αλεξανδρούπολης. Μιλώντας στην εφημερίδα Γνώμη, ο αερολιμενάρχης του αεροδρομίου Αλεξανδρούπολης, Στέλιος Ζωντανίδης, διαψεύδει την είδηση και δηλώνει πως πρόκειται εν μέρη για fake news. Πρόκειται για fake news όχι σε ό,τι αφορά την έκδοση νότα αυτή καθ' αυτή, αλλά πρώτον ότι ο εναέριος χώρος θα κλείσει για ένα μήνα. Στην πραγματικότητα θα κλείνει για λίγα λεπτά κάθε ημέρα και δεύτερον ότι αυτό σχετίζεται με τον πόλεμο στην Ουκρανία. Τέτοιου είδους αγγελίες έχουμε εκατοντάδες κάθε χρόνο και στην προκειμένη περίπτωση σχετίζεται με τις ασκήσεις ελληνικών πολεμικών αεροσκαφών που γίνονται πάντα σε συνεννόηση με το αεροδρόμιό μας. Και μιας και μίλησα για ενεργειακή ασφάλεια και επάρκεια και κλείνω με αυτό, κύριε Πρόεδρε. Μην προσπαθείτε να κρύψετε τις ευθύνες σας για τις λάθος επιλογές σας που έφεραν τρομακτικές αυξήσεις στην ενέργεια και έχουν οδηγήσει τη χώρα σε μια κοινωνική κρίση πριν ξεσπάσει, πολύ πριν ξεσπάσει η κρίση του πολέμου στην Ουκρανία. Η Ελλάδα είναι ήδη πρωταθλήτρια στις υψηλές τιμές ενέργειας σε όλη την Ευρώπη εξαιτίας άστοχων κυβερνητικών επιλογών, εξαιτίας της ολιγορίας στη λήψη μέτρων και εξαιτίας εσφαλμένων δημοσιονομικών προτεραιοτήτων. Δεν χωρεί καμία αμφιβολία για την ακριβότερη τιμή προμήθειας φυσικού αερίου στην περιοχή μας, για την, σε σχέση με άλλες χώρες γειτονικές, για το κλείδωμα του μείγματος ηλεκτροπαραγωγής στο φυσικό αέριο, για την βίαιη απολυντοποίηση που εσείς αποφασίσατε, για τις υψηλότατες τιμές χονδρικής ηλεκτρικής ενέργειας, τις υψηλότερες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, για την ιδιωτικοποίηση που αποφασίσατε της ΔΕΗ και των ηλεκτρικών δικτύων μεσούσης μιας ενεργειακής κρίσης. Αυτά ήταν πολιτικές επιλογές. Και η ενεργειακή ασφάλεια είναι ασύμβατη με την ενεργειακή φτώχεια που βιώνει σήμερα ένα μεγάλο μέρος του ελληνικού λαού. Και η ενεργειακή μετάβαση δεν είναι δυνατή χωρίς τη συμμετοχή της κοινωνίας στην αντιμετώπιση της κλιματικής κρίσης, χωρίς ρυθμιστική εγρήγορση και χωρίς αυστηρό έλεγχο, πρόληψη και καταπολέμηση των στρεβλώσεων και των αθέμητων πρακτικών στην αγορά. Ιδίως λοιπόν μετά τον πόλεμο στην Ουκρανία απαιτείται πλήρης ανασχεδιασμός της ενεργειακής στρατηγικής της χώρας με στόχο την αποκατάσταση της ενεργειακής ασφάλειας και επάρκειας και τη ριζική μείωση των τιμών ρεύματος για νοικοκυριά και επιχειρήσεις. Διαφορετικά, αν συμβεί αυτό το οποίο προαναγγείλατε, ότι δηλαδή θα συνεχίσετε την ίδια πολιτική, διότι αυτό μας είπατε, προαναγγέλλοντας ότι θα συνεχιστεί η ακρίβεια, αν συνεχίσετε να επιδοτείτε τις ανατιμήσεις, γιατί αυτό κάνετε με χρήματα των Ελλήνων φορολογουμένων, μην προσπαθείτε να κρυφτείτε πίσω από την κρίση του πολέμου. Ο συνδυασμός ακρίβειας, πανδημίας και κλιματικής κρίσης θα μας οδηγήσει σε μια πρωτοφανή κοινωνική κρίση. Πάμε σε δεύτερο απαραίτητο διαφημιστικό διάλειμμα, κυρίες και κύριοι, και σε λίγο θα είμαστε και πάλι μαζί.
Και πάλι μαζί, κυρίες και κύριοι, μετά από το διαφημιστικό διάλειμμα, θυμίζω CNews, μια προσπάθεια τριών τηλεοπτικών σταθμών από την Βόρεια Ελλάδα για όλη τη Βόρεια Ελλάδα, του Δίων από την Κεντρική Μακεδονία, του Φλάσσα από τη Δυτική και του Σέντερ από την Ανατολική Μακεδονία και Θράκη. Πριν από τις διαφημίσεις, είδαμε τις επιπτώσεις του Ουκρανικού-Ρωσικού πολέμου στα ζητήματα της ενέργειας. Πάμε να δούμε τώρα τι γίνεται, ποιες επιπτώσεις έχουμε στον αγροτικό τομέα και θα εστιάσουμε σε ένα πολύ σημαντικό συνεταιρισμό της χώρας μας, που είναι στη Δυτική Μακεδονία, στο Βελβεντό Κοζάνη, στον ΑΣΕΠΟΠ, που παράγεται και το μοναδικό ροδάκινο. Καλησπέριζουμε τον πρόεδρο του συνεταιρισμού, τον κύριο Νικόλα Κουτλιάμπα, που έχουμε στο τηλέφωνο. Καλησπέρα, κύριε Κουτλιάμπα. Καλησπέρα. Να πάρω το πρώτο σχόλιο σας από τις εξελίξεις που έχουμε στον πόλεμο Ουκρανίας-Ρωσίας. Τι σημαίνει αυτό για το συνεταιρισμό σας, για τις εξαγωγές μας, για το ροδάκινο, αλλά και άλλα προϊόντα που παράγεται και εξάγεται βέβαια εκεί. Το πρώτο τραγικό είναι ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, που δεν μπορεί να το παραβλέψει κανείς. Αν πάμε να αναλύσουμε όμως τα οικονομικά κομμάτια, θα δούμε ότι παίρνοντας απόλυτα νούμερα, το εμπόριο μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Ουκρανίας για το 2021 αφορά στα φρέσκα φρούτα και λαχανικά, κυρίως φρούτα βέβαια, κοντά στα 200 εκατομμύρια ευρώ. Το νούμερο ήταν τόσο γιατί υπήρχε τεράστια ζημιά στα καλοκαιρινά φρούτα σε όλες τις χώρες της Νοτιού Ευρώπης, που πάντα ήταν αρκετά μεγαλύτερο. Αν τώρα αυτά τα προϊόντα δεν πάνε στην Ουκρανία, αναγκαστικά θα μπουν σε αγορές οι οποίες είναι ήδη κορεσμένες. Και μιλάμε για αγορές κεντρικής Δυτικής Ευρώπης και Μέση Ανατολή. Αυτό αντιλαμβάνομαι ότι έρχεται και σε μια πολύ δύσκολη περίοδο, διότι είχαμε την ενεργειακή κρίση, έχουμε την αύξηση του κόστους παραγωγής που δεν μπορούν οι άνθρωποι να μπουν στα χωράφια τους. Έτσι, προσέξτε τώρα, όλοι σας. Έρχεται και ο πόλεμος με τη Ρωσία και την Ουκρανία. Έχουμε αυτό το εμπάργκο, έχουμε αυτά τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί. Τι να περιμένουν τώρα οι αγρότες μας? Είναι το κερασάκι στην τούρτα. Το κόστος, όπως είπατε, έχει εκτοξευθεί. Πριν από 3 ώρες είδα το λογαριασμό ρεύματος που ήρθε στο συσκευαστήριο και μιλάμε για 1.600 ευρώ κατανάλωση ρεύματος και 7.500 ρήτρα αναπροσαρμογής για ένα μήνα. Δηλαδή τα 1.600 γίνανε σε ένα μήνα 7.500? Όχι, τα 1.600 γίνανε 1.600 είναι 7.500. Πήγαμε στα 9 δηλαδή. Στα 9. Σε ένα μήνα. Εδώ μιλάμε για τραγικές καταστάσεις, κωμικοτραγικές μάλλον. Όταν το κόστος παραγωγής ενός παραγωγού στο Βελβεντό με τον τρόπο που καλλιεργεί, μέχρι πέρυσι ήταν 1.000 ευρώ κατά στρέμμα μέσω όρο, μεσοαφρικά. Φέτος υπολογίζουμε με πρόχειρους υπολογισμούς μέχρι στιγμής ότι θα ξεπεράσουμε το 1.500. Μάλιστα. Με αγορές που κλείνουν, μας τις κλείνουν μάλλον. Γιατί εμείς τις ανοίγουμε με κόπο και με χρήμα, δικό μας χρήμα και δικό μας κόπο, και μας κλείνουν άλλοι. Το ίδιο έγινε το 2014 με τη Ρωσία. Τι σχεδιάζετε τώρα, πώς θα το αντιμετωπίσετε αυτό το θέμα? Κοιτάξτε τώρα, θα πρέπει στις ίδιες αγορές που έχουμε να εδραιωθούμε ακόμη καλύτερα, με μια πολύ καλή ποιότητα προϊόντος που ήδη την έχουμε αλλά δεν πρέπει να την κάνουμε ακόμη καλύτερη, και να ανοίξουμε και κάποιες άλλες κυρίως προς τη Μέση Ανατολή. Το μεγάλο ζήτημα όμως είναι ότι στις ήδη υπάρχοντες αγορές θα ανταγωνιστούμε πλέον χώρες όπως η Τουρκία με κοστολόγια στο 1/20 από τιμής. Μάλιστα. Άρα λοιπόν, εδώ θα πρέπει να δει και η δική μας κυβέρνηση και το σύνολο της Ευρωπαϊκής Ένωσης τις συμφωνίες που έχουν μέχρι τώρα με αυτά τα κράτη. Μέχρι τώρα αφήναν την Τουρκία να εισάγει τα πάντα στην Ευρωπαϊκή Ένωση χωρίς δασμό και ποσόστοση. Δηλαδή θα πρέπει κάποια στιγμή επιτέλους να προσεγγιστούν τα δικά μας προϊόντα. Ναι. Εκτός αν πούμε ότι στην Ευρώπη δεν πρέπει να καλλιεργούμε και να εισάγουμε τα πάντα από τρίτες χώρες. Ναι, τα οποία δεν έχουν καμία μα καμία ασφάλεια όσον αφορά την υγεία του προϊόντος και την ποιότητα του προϊόντος. Ναι. Για να βάλουμε στην κουβέντα τον συνάδελφο, τον Βαγγέλη τον Χριστόδουλο από τη Δυτική Μακεδονία για το ΦΛΑΣ. Βαγγέλη. Ναι, κύριε Κουτλιάμπα, αφού θυμίσουμε ότι και ο κλάδος της Γούνας αναμένεται να έχει σοβαρότητα προβλήματα από την κατάσταση Ρωσία-Ουκρανία, ήθελα να ρωτήσω, αναφέρεται το 2014, ως οδηγός εκείνη η περίοδος, υπάρχει τρόπος παράκαμψης του εμπάργκο, περιορισμού του προβλήματος, ανέβρεσης διαφορετικού τρόπου διοχέτευσης των προϊόντων? Να σας πω τώρα, το 2014 ήταν με τη Ρωσία ένας οικονομικός πόλεμος. Ακριβώς. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έβαλε μέτρα κατά της Ρωσίας και τα αντίμετρα ήταν το εμπάργκο στα εγκοτικά προϊόντα. Okay. Εδώ τώρα μιλάμε για την Ουκρανία για πραγματικό πόλεμο. Δηλαδή σε αυτή τη χώρα ο κόσμος πεθαίνει δυστυχώς. Θα είναι τραγικό να σκεφτόμαστε ότι θα υπάρχει πώληση προϊόντων. Έτσι. Και οποιοσδήποτε άλλος τρόπος να υπάρχει για τη Ρωσία έμεσος, αυτή τη στιγμή χάνεται. Mm.
για κάποια από αυτά τα προϊόντα που πήγαιναν, γούνες μεταποιημένα ή φρέσκα. Χάνεται λόγω των πολιτικών που ακολουθούν και σε χώρα, έτσι. Κατανοητό. Και σαφές. Άρα, έχουμε δύσκολες μέρες μπροστά μας. Βέβαια, με πρότιστο το ότι χάνονται ανθρώπινες ζωές, δεν το συζητάμε. Αλλά και στη χώρα μας θα έχουμε σημαντικές αναταράξεις και στα ενεργειακά και στον αγροτικό τομέα. Στον τουρισμό, όπου πλέον ό,τι πετάει, κολυμπάει, περπατάει, δεν μπορεί να έρθει από τη Ρωσία στη χώρα μας. Έτσι είναι τα μέτρα τα οποία έχουν ληφθεί σε επίπεδο Ευρωπαϊκής Ένωσης. Να ευχαριστήσω θερμά για την ενημέρωση που μας κάνατε, κύριε Κουτλιάμπα. Να είστε καλά. Τώρα πάμε να δούμε, κυρίες και κύριοι, τι λένε οι πολίτες για αυτόν τον πόλεμο μεταξύ Ουκρανίας και Ρωσίας. Είναι ο Δαβίδ και ο Γολιάθ. Δυστυχώς. Δυστυχώς τον πόλεμο το πληρώνουν τα γυναικόπαιδα. Δυστυχώς. Με ανησυχία παρακολουθούν τις εξελίξεις στην Ουκρανία οι πολίτες και στην Καβάλα. Οι περισσότεροι επιθυμούν οι δύο χώρες να καταφέρουν να τα βρουν με ειρηνικό τρόπο, χωρίς να ταλαιπωρηθούν άλλες οικογένειες. Να τα βρούνε με ειρηνικά μέσα. Και όχι με πόλεμο. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Χωρίς απώλειες, μάλλον. Και βέβαια, εννοείται. Αυτό είναι το ζητούμενο για μένα. Άμα κάθεις κάτω, θα τα βρεις. Τα συναισθήματα που δημιουργούνται είναι λυπηρά στο σύνολο των πολιτών. Άσχημα συναισθήματα. Πολύ άσχημα. Τις παρακολουθώ. Κρίμα. Κρίμα για την ανθρωπότητα. Ναι. Αλλά το κακό είναι ότι τους επιτίθενται οι Ναζί και κατηγορούν τους άλλους για νεοναζί. Τι να πούμε. Δεν πάβουν να υπάρχουν και εκείνοι που θεωρούν πως θα επηρεαστεί αρνητικά και η Ελλάδα από την εξέλιξη του πολέμου ανάμεσα στις δύο χώρες. Ναι. Εμείς δεν το ζήσαμε, αλλά αυτοί οι μεγάλοι που το ζήσανε, ό,τι και να είναι πόλεμος είναι και δεν είναι καλό πράγμα, σίγουρα. Πιστεύω να τελειώσει γρήγορα. Και νομίζω ότι θα έχει, σε όλο τον κόσμο θα έχει ανακατοσούρα, θα έχει με το αέριο, με το πετρέλαιο, με τα... Είπατε, πιστεύετε να τελειώσει. Με ποιο τρόπο θεωρείτε ότι θα τελειώσει, δηλαδή θα υπάρξει κάποιος νικητής και ηττημένος? Όχι, νομίζω δεν πρέπει να το βλέπουν έτσι. Πρέπει να το δουν, να κάτσουν να μιλήσουν. Να μιλήσουν, γιατί δυστυχώς τον πόλεμο το πληρώνουν τα γυναικόπαιδα. Δυστυχώς. Ναι, σκοτώνονται και στρατιώτες, γιατί εκείνο δεν είναι καλό, αλλά δυστυχώς είναι τα γυναικόπαιδα και είναι κρίμα. Τώρα το βάρος πέφτει πάρα πολύ στην Ουκρανία, όπου γίνεται ο πόλεμος, πολλές απώλειες θα έχουν από εκεί, αλλά από ό,τι φαίνεται δεν έχουν μόνο βάσεις χτυπήσει οι Ρώσοι. Ενώ στην τηλεόραση λέει πως υπάρχει κόσμος, άμαχος πληθυσμός, ο οποίος δυστυχώς δεν ήξερε ούτε που είναι οι καταβλισμοί ώστε να μπορέσουν να κρυφτούν, το οποίο πρέπει να ξέρουμε όλοι και εμείς εδώ στην Ελλάδα, που πρέπει, άμα τυχόν με το παραμικρό αυτό που θα γίνει, να μπορέσουμε να κρυφτούμε, ώστε να βοηθήσουμε, ταυτόχρονα βοηθάμε και την άμυνα του στρατού, άμα μπορέσουμε και πάμε στα μέρη τα οποία μπορούμε να προφυλαχτούμε. Αν τυχόν γίνει αυτό τελευταία στιγμή, θα έχει περισσότερες επιπτώσεις και περισσότερους θανάσους, δυστυχώς. Είμαι υπέρ της Ουκρανίας. Υπέρ της Ουκρανίας, μάλιστα. Πολύ. Θεωρείτε ότι θα λήξει ειρηνικά όλο όχι. αυτό? Όχι. Δυστυχώς όχι. Ποια είναι η πρόβλεψή σας, δηλαδή? Η πρόβλεψή μου είναι ότι θα γίνει κάτι πολύ σοβαρό και θα πέσει ο Πούτιν. Αυτό ευχόμαστε και προσευχόμαστε. Τώρα, αυτό που γίνεται στην Ουκρανία δεν είναι κάτι ευχάριστο, αλλά έχουν γίνει και στο παρελθόν και άλλα πολλά περισσότερα. Να μην τα ξεχνάμε. Δυστυχώς θέλουμε να έγινε, αλλά θέλουμε να τελειώσει γρήγορα. Γιατί όσο χρόνο κρατάει, τόσο τα προβλήματα μεγαλώνουν. Αυτά λένε οι πολίτες για τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας. Πάμε στη Θεσσαλονίκη, στη Δήμητρα Τζάτσου, να δούμε ότι υπάρχουν ακόμη κινητοποίησεις για την ειρήνη, έτσι που διαμαρτύρεται ο κόσμος για αυτόν τον πόλεμο. Δήμητρα. Καλησπέρα. Ξανά στους δρόμους βγήκαν οι Ουκρανοί που διαμένουν στη πόλη μας, διαμαρτυρήθηκαν, έκαναν ξανά πορεία μέχρι το ρωσικό προξενείο. Βλέπουμε όμως ότι πλέον στις πορείες και στις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας έχουν ξεκινήσει και συμμετέχουν και Έλληνες, οι οποίοι δείχνουν έμπρακτα την αλληλεγγύη τους. Να σας αναφέρω ότι οι Ουκρανοί που μένουν στην πόλη μας
προσπαθούν αγωνιωδώς να επικοινωνήσουν με τους δικούς τους ανθρώπους στην Ουκρανία. Η επικοινωνία αυτή είναι δύσκολη. Όπως μας λένε, γίνεται μόνο μέσω του διαδικτύου, κυρίως με βίντεο κλήση όπου τους καλούν για να δουν αν είναι καλά, πώς περνάνε. Δεν είναι τόσο εύκολο, γιατί η κατάσταση και στο διαδίκτυο στην Ουκρανία είναι δύσκολη, με αποτέλεσμα η επικοινωνία να γίνεται κάτω από αντίξωες συνθήκες. Μάλιστα, για να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ της Δήμητρας. Μια ακόμη διαμαρτυρία πραγματοποίησαν οι Ουκρανοί πολίτες που ζουν στη Θεσσαλονίκη, οι οποίοι προσπαθούν να αντιδράσουν σε όσα συμβαίνουν στη χώρα τους. Με τις βόμβες των ρωσικών δυνάμεων να πέφτουν βροχή και τις πόλεις και τα χωριά να βρίσκονται υπό ασφυκτική πολιορκία, οι Ουκρανοί που ζουν στη Θεσσαλονίκη αγωνιούν για τη τύχη των συγγενών τους και των δικών τους ανθρώπων. Όπως περιγράφουν, τις περισσότερες ώρες της ημέρας τις περνούν στα υπόγεια και τα καταφύγια και βγαίνουν μόνο για να εξασφαλίσουν τα απαραίτητα για την επιβίωσή τους. Ήμουν στην Ουκρανία, στο Κίεβο, στο Τσερνίγιβ, εκεί. Κάποιοι είναι στα καταφύγια, κάποιοι είναι τώρα στη Δυτική Ουκρανία, κάποιοι γυναίκες με τα παιδιά προσπαθούν να περάσουν τα σύνορα σε μένα, προσπαθούν ακόμα, δεν πέρασαν. Σε μένα. Έχουμε εδώ οργανώσει με τη στήριξη του Ουκρανικού Προξενείου στη Θεσσαλονίκη συντονιστικό κέντρο για ανθρωπιστική βοήθεια στην Ουκρανία και για να βοηθήσουμε στους πρόσφυγες να βρουν εδώ μέρος να μένουν ασφαλείς. Για την ελληνική κυβέρνηση, ξέρουμε μόνο ότι υπάρχει hotline που μπορούν να πάρουν τηλέφωνα. Από μας, από κέντρο μας που οργανώθηκε στο προξενείο, εμείς ετοιμαζόμαστε, μιλάμε με ξενοδοχεία στην Χαλκιδική, στη Θεσσαλονίκη, Κρήτη, Κατερίνη. Μαζεύουμε πληροφορίες ποιος μπορεί να δεχθεί εδώ ειρηνικό κόσμο. Που γίνεται σήμερα να σταθεί όλος τους κόσμος και φορείς που μπορούν να απευθύνουν σε πιο αξιωματούχος που μας κυβερνάν, που να προσθεθεί σύνορα. Φυσικά εμείς ζητάμε και κοινωνική βοήθεια, απλούς ανθρώπους που σήμερα απλά θέλουν να ζήσουν και να προσθεθούν ζωές τους. Δεν γίνεται σήμερα που γίνεται εισβολή σύνορων, αυτό το προσφυγικό κύμα που όλοι τρέχουν. Κανένας δεν θέλει να τρέχει, από όσους ξέρω, στέκονται όρθιοι στο να ζήσω. Θέλουν να προστατεύουν εκεί που ζούσαν, χτίστηκαν οικογένειες και θέλουν να ζήσουν σε αυτό το τόπο. Και από τη Θεσσαλονίκη πάμε στην Καβάλα να δούμε τον συνάδελφο τον Νίκο το Σπιτσέρι, όπου έχουμε καταγγελίες για υποσιτισμό στο νοσοκομείο της Καβάλας. Νίκο. Ναι, αυτή είναι μια καταγγελία η οποία είναι εντελώς έολη, η οποία διαψεύστηκε κατηγορηματικά από τη διοίκηση του νοσοκομείου Καβάλας και μια καταγγελία που φέρνει στο φως τις καταγγελίες των ανθρώπων που τάσσονται κατά του εμβολιασμού. Η απάντηση της διοίκησης του νοσοκομείου Καβάλας είναι ότι δεν υποσυντίζονται οι ασθενείς και αυτή είναι η αλήθεια, αλλά ότι λόγω του γεγονότος ότι είναι υποχρεωτικά συνδεδεμένοι 24 ώρες το 24ωρο με αναπνευστική συσκευή, γιατί διαφορετικά κινδυνεύει η ζωή τους, τρέφονται μέσω ορού. Αυτή είναι η όλη αλήθεια και αυτό έχει να κάνει με τη συγκεκριμένη διάψευση. Πρόκειται δηλαδή για κατηγορίες ανθρώπων που έχουν τα προβλήματά τους με τη βοήθεια που παρέχεται στους ασθενείς που ταλαιπωρούνται από το COVID. Μάλιστα. Για να δούμε λιγάκι αυτό το ρεπορτάζ. Μην φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις να μας κατηγορούν ότι δεν ταΐζουμε τον ασθενή, αν είναι δυνατόν. Άμεση ήταν η αντίδραση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας σε καταγγελία πολίτη, ο οποίος με ανάρτησή του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τόνισε ότι δεν χορηγείται φαγητό στους νοσηλευόμενους της κλινικής COVID. Η ανακοίνωση του Γενικού Νοσοκομείου Καβάλας αναφέρει: «Σε αποκατάσταση της αλήθειας και σε απάντηση σε δημοσίευμα της 24ης Φεβρουαρίου, θα θέλαμε να τονίσουμε τα εξής. Για την αποκατάσταση της πραγματικότητας, σας ενημερώνουμε ότι οι ασθενείς με COVID έχουν επιβαρημένη αναπνευστική λειτουργία και χρήζουν συνεχούς χορήγησης μεγάλης ποσότητας οξυγόνου με διάφορους τρόπους,
Πολλοί από αυτούς είναι σε τόσο οριακό επίπεδο που αδυνατούν έστω και για ελάχιστα δευτερόλεπτα να διακόψουν τη λήψη οξυγόνου, διότι κινδυνεύει η ζωή τους. Επίσης, υπάρχουν ασθενείς που λόγω υποκείμενων νοσημάτων, όπως παραδείγματος χάρη καρκίνος, η συνύπαρξη COVID επιδεινώνει την ανορεξία τους. Για τον λόγο αυτό, πολλές φορές η σύντηση των ασθενών είναι αδύνατη. Οι ασθενείς δεν παραμένουν νηστικοί, αφού σητίζονται παρεντερικά. Δημιουργήθηκε κάποιο ένας συμπολίτης μας, ο οποίος διαμαρτυρήθηκε ότι δεν ταΐσαμε τον ασθενή του, τον αδελφός του, δεν θυμάμαι τι ακριβώς είναι. Ναι. Από εκεί και πέρα, στο δελτίο τύπου που έχουμε βγάλει, θα δείτε ότι έχουμε νοσηλεύσει πάμπολους ασθενείς και πραγματικά έχουμε πάρει από πολύ κόσμο και εγγράφος και επωνύμως και με τηλεφωνήματά τους, πραγματικά να πούνε το ευχαριστώ, να πούνε ότι πραγματικά δώσαμε τον καλό μας σε αυτό, όλοι οι γιατροί μας, νοσηλευτές μας, οι πάντες, στο να ανταπεξέλθουν σε αυτό τον καταραμένο ιό. Κάποια πράγματα ίσως να μην τα γνωρίζουν και οι συγγενείς των ασθενών. Όταν κάποιος έχει άμεση ανάγκη οξυγόνου, πολλές φορές και ένα λεπτό να βγει η μάσκα του οξυγόνου, δεν μπορεί να βγει. Γι' αυτό παίρνουν μέσου του ορού, του λεγόμενου ορού. Μέσω του ορού τρέφεται ο ασθενής. Σητίζεται δηλαδή μέσω του ορού. Ναι. Επομένως, γι' αυτό βγάλαμε το δελτίο τύπου αυτό κατόπιν με συνεννόηση των γιατρών του πέμπτου ορόφου, οι οποίοι πραγματικά, θέλω κύριε Κομινέ, κύριε Δραμπατζή, τους ζω καθημερινά. 2 χρόνια, το είπατε και εσείς προηγουμένως, συμπληρώσαμε 2 χρόνια COVID. 2 χρόνια αυτοί οι άνθρωποι δίνουν τον καλύτερό τους σε αυτό. Και δεν περίμενα αυτή την αντίδραση από αυτόν τον συμπολίτη μας, αφού πρώτα έπρεπε να ενημερωθεί γιατί συνέβη αυτό. Και να σας μεταφέρω και το άλλο. Και οι δύο, και το ανδρόγυνο αυτό, και οι δύο αυτοί νοσηλευτήκανε, βγήκανε παρότι ανεμβολίαστοι, βγήκανε από την κλινική μας και είναι ο ένας από τους δύο, είναι μεταφέρθηκε στην παθολογική κλινική και ο άλλος είναι στο σπίτι. Αντί να μας πούνε ευχαριστώ, τι είναι αυτά τα πράγματα που βγήκαν και είπαν, ότι δεν τους ταΐσαμε. Χιλιάδες ασθενείς, το είδατε στο δελτίο τύπου, έχουν νοσηλευτεί και πραγματικά μας δίνουν και συγχαρητήρια. Δυστυχώς είχαμε και απώλειες. Το λέμε και στην ανακοίνωσή μας. Το COVID είχαμε και απώλειες. Αλλά μην φτάνουμε σε ακραίες καταστάσεις να μας κατηγορούν ότι δεν ταΐζουμε τον ασθενή, αν είναι δυνατόν. Και από την Καβάλα, κυρίες και κύριοι, να πάμε στη Δυτική Μακεδονία, όπου είναι σε κλειό του χιονιά. Θα συνομιλήσουμε με τον προϊστάμενο πολιτικής προστασίας στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, τον κύριο πρόεδρο Μασλανίδη. Καλησπέρα. Και καλό μήνα να έχουμε. Καλησπέρα κύριε Καρυπίδη. Καλό μήνα. Λοιπόν, ποια είναι η κατάσταση που έχουμε αυτή τη στιγμή στην περιφέρεια Δυτικής Μακεδονίας, αν το οδικό δίκτυο είναι εντάξει, αν υπάρχουν προβλήματα, τι πρέπει να προσέξουν οι οδηγοί μας και τι αναμένουμε τις επόμενες ώρες από αυτήν την επέλαση του χιονιά. Είναι σε εξέλιξη το κύμα κακοκαιρίας που πλήττει την περιοχή μας από χθες το βράδυ. Χιονοπτώσεις συμπιώνονται στο μεγαλύτερο μέρος της περιφέρειας. Μεγαλύτερα ύψη χιονιού στα πιο ψηλά, πάνω από τα 900 μέτρα. Δίχως προβλήματα, δεν αντιμετωπίζουμε μέχρι στιγμής κάποιο ιδιαίτερο πρόβλημα σε όλο το οδικό δίκτυο της Δυτικής Μακεδονίας. Προσοχή βέβαια στις μετακινήσεις στους οδηγούς που κινούνται στο ορεινό κυρίως δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Αγρεβενών, της Φλόρνας και της Καστοριάς, όπου εκεί είναι και μεγαλύτερα τα ύψη χιονιού. Μέχρι στιγμής η κίνηση των οχημάτων διεξάγεται κανονικά σε όλο το οδικό δίκτυο της περιφέρειας, χωρίς ιδιαίτερα προβλήματα. Είναι και λίγο μαλακό αυτό το χιονάκι. Μίλησα και από το πρωί με αγρότες και μου λένε, εμείς το θέλαμε αυτό. Γιατί είχα έτσι μια προστιγμή ανησυχία, μην έχουμε τα περσινά, δηλαδή που είχε παγώσει. Θυμάστε στην προανθοφορία των δέντρων. Και λένε, όχι, είναι καλό για μας αυτό το χιόνι. Έτσι μου είπανε. Μάλιστα. Μέχρι στιγμής είναι καλές οι θερμοκρασίες, είναι πάνω από το μηδέν οι θερμοκρασίες. Αυτό φαίνεται βέβαια, όπως είπατε, είναι καλό, γιατί δεν δημιουργούνται προβλήματα με τον παγετό στο οδικό δίκτυο. Σταδιακά, όπως σύμφωνα με τα προγνωστικά στοιχεία, μέχρι το βράδυ της Τρίτης θα συνεχιστούν τα φαινόμενα σε αυτή την ένταση, χωρίς να έχουμε αύξηση της έντασης των φαινομένων, ίσως λίγο προς το βράδυ να έχουμε λίγο περισσότερα φαινόμενα. Και μέχρι το πρωί της Τετάρτης θα εξασθενήσουν τα φαινόμενα από τη Δυτική Μακεδονία.
Έχουμε ενημερώσει όλες τις υπηρεσίες μας, βρίσκονται σε ετοιμότητα, σε κατάσταση αυξημένης ετοιμότητας, θα έλεγα, από χθες το βράδυ, προκειμένου να αντιμετωπιστούν προβλήματα στο οδικό δίκτυο και να γίνουν οι εργασίες του αποχιονισμού σε όλο το οδικό δίκτυο ευθύνης της περιφέρειας Δυτικής Μακεδονίας. Ωραία, να σας... Αυτό που πρέπει να επισημάνουμε, ναι, να επισημάνουμε, κύριε Καρυπίδη, είναι ότι θα έχουμε συνεχόμενη χιονόπτωση μέχρι και αργά, όπως είπαμε σήμερα το βράδυ και το πρωί της Τετάρτης. Πολύ προσοχή στις μετακινήσεις στο οδικό δίκτυο όλοι οι οδηγοί, έτσι ώστε να οδηγούν χαμηλά, προσεκτικά και να έχουν και μαζί τους το χώρο αποσκευών αλυσίδες όσοι κινούνται στις ορεινές περιοχές, έτσι ώστε αν χρειαστεί να τις τοποθετήσουν και να μετακινηθούν ασφάλεια. Αυτοί που μας παρακολουθούν τώρα σε όλη τη Βόρεια Ελλάδα και θέλουν να έρθουν στη Δυτική Μακεδονία, φυσικά έρχονται μέσω Εγνατίας, δεν υπάρχει κανένα θέμα. Έτσι, στο επαρχιακό δίκτυο υπάρχουν κάποια σημεία που πρέπει να τα τονίσετε για να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί οι οδηγοί? Εντάξει, εδώ οι Δυτικομακεδόνες τα ξέρουν λίγο πολύ από εμπειρία. Λέω τώρα, ναι, για τους διερχόμενους ή για τους επισκέπτες. Κοιτάξτε, στο επαρχιακό δίκτυο αυτή τη στιγμή χρειάζεται προσοχή στο ορεινό κυρίως δίκτυο της Περιφερειακής Ενότητας Βρεβενών, στο δρόμο προς Βασιλίτσα κυρίως και στο δρόμο προς Σαμαρίνα. Ενώ η διαδρομή και το επαρχιακό δίκτυο από τη Φλόρνα στην Καστοριά μέσω Βιτσίου, και εκεί χρειάζεται προσοχή σε κάποια χιλιόμετρα από το 27ο χιλιόμετρο και μετά. Όπως επίσης και στο ορεινό δίκτυο, στο επαρχιακό δρόμο από Καστοριά για Γιάννενα μέσω Κωτήρης. Έτσι, σε αυτά τα σημεία κυρίως χρειάζεται προσοχή. Στα υπόλοιπα κομμάτια, σε όλο το δικό δίκτυο, το εθνικό και το επαρχιακό, δεν υπάρχει κανένα απολύτως πρόβλημα και μπορούν να μετακινηθούν οι πολίτες ελεύθερα. Εδώ, όπως βλέπουμε τώρα και στα πλάνα, που είναι πλάνα πριν από λίγες ώρες, ενώ πέφτει το χιόνι, το δίκτυο είναι μαύρο. Αυτό σημαίνει ότι δεν το πιάνει εύκολα ακόμη, έτσι? Αυτό σημαίνει ότι και οι θερμοκρασίες είναι καλές, ναι, είναι πάνω από το μηδέν οι θερμοκρασίες, αλλά και το χιόνι αυτό είναι το χιονόντερο, θα έλεγα, στα χαμηλότερα υψόμετρα που δεν πιάνει εύκολα στον δρόμο, έτσι, στο δικό δίκτυο. Βέβαια, αν πέσουν οι θερμοκρασίες τη νύχτα 1-2 βαθμούς, μπορεί αυτό να συμβεί, να έχουμε και χιονόστρωση. Ναι. Αυτή τη στιγμή όμως είναι οι κατάλληλες συνθήκες και δεν έχουμε τη χιονόστρωση στο δικό δίκτυο, στο επαρχιακό και στο δημοτικό ακόμη. Ωραία. Ευχαριστώ θερμά. Να είστε καλά. Όλα να πάνε καλά, κύριε Σλανίδη. Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια. Να είστε καλά. Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, και πάλι στην Καβάλα. Θα συνομιλήσουμε με τον συνάδελφο τον Νίκο τον Σπιτσέρη. Χθες είχαμε και τον πρόεδρο των ξενοδόχων. Ήθελα να πω καταρχάς το δωρε. Ναι. Πάλι θα ζηλέψεις. Το υπονοούμενο, αλλά ό,τι και να λες, εγώ το τριήμερο θα πάω Θάσο. Οπότε καλές οι συμβουλές, αλλά δεν μου χρειάζονται αυτή τη φορά. Λοιπόν. Μια άλλη φορά ίσως. Ναι. Λοιπόν, χθες λέω, είχαμε και τον πρόεδρο της Ένωσης Ξενοδόχων της Θάσου, που μιλήσαμε για τις επιπτώσεις από τον πόλεμο Ρωσίας-Ουκρανίας στον τουρισμό. Ο άνθρωπος αυτός ήταν όμως στη Ρουμανία, που μας είπε, και ήταν σε μια έτσι έκθεση με τους tour operators κτλ. Εκεί έχουμε διάκριση. Αυτό είναι το θέμα μας σήμερα από τη Θάσο. Για πες μας. Έγινε μια καλή δουλειά στη Ρουμανία. Έγινε μια καλή δουλειά στην τουριστική έκθεση της Ρουμανίας. Τόσο ο πρόεδρος της Ένωσης Ξενοδόχων, όσο και πολλοί άνθρωποι του κλάδου, επικεφαλής μιας αντιπροσωπείας της οποίας ηγούνταν ο Δήμαρχος Θάσου Λευτέρης Κυριακίδης, είχαν την ευκαιρία να πάνε στην Διεθνή Έκθεση της Ρουμανίας στο Βουκουρέστι, να μιλήσουν με τουριστικούς πράκτορες, να γίνουν σημαντικές συναντήσεις B2B, να μιλήσουν με μέσα μαζικής επικοινωνίας της Ρουμανίας. Η Ρουμανία είναι μια τεράστια αγορά που τα τελευταία χρόνια στηρίζει τη Θάσο, τη στήριξε αυτά τα δύσκολα χρόνια που προηγήθηκαν με διάφορα προβλήματα και προσβλέπει πολλά το νησί στην αγορά της Ρουμανίας. Είχαν λοιπόν την ευκαιρία οι άνθρωποι του τουριστικού τομέα και ο Δήμος Θάσου να αποταθούν στους πολίτες της Ρουμανίας, να τους καλέσουν και φέτος να τιμήσουν το νησί, και πήγε πολύ καλά, οπότε είναι ένας εξαιρετικά καλός ιονός εν ώψη της ερχόμενης τουριστικής περίοδου, αν και υπάρχει φυσικά το πρόβλημα το οποίο ανέφερε και χθες στην εκπομπή ο Πάρης ο Παρασκούδης, ότι το γενικότερο κλίμα δεν βοηθάει σε καμία περίπτωση την τουριστική κίνηση, γιατί ισχύει τη γνωστή ρίση «No news, good news». Καλό είναι να μην υπάρχουν νέα, γιατί τα νέα δεν προϊονίζονται τίποτα καλό για τον τουρισμό. Να είσαι καλά, Νίκο. Πάμε να δούμε λιγάκι το ρεπορτάζ. Στον οδικό τουρισμό συνεχίζει να στοχεύει το νησί της Θάσου με την παρουσία τόσο του Δημάρχου Λευτέρη Κυριακίδη,
όσο και του Προέδρου των Ξενοδόχων Πάρη Παρασκούδη, με την παρουσία του στην έκθεση της Ρουμανίας. Ο κύριος Παρασκούδης εκφράζει την ικανοποίησή του από τη συμμετοχή στη συγκεκριμένη έκθεση. Όπως λέει, το νησί προβλήθηκε σε δεκάδες δημοσιογράφους της περιοχής και αναλύθηκαν τα συγκριτικά πλεονεκτήματα του νησιού. Η Θάσος είναι ένα δυνατό brand name, ένα δυνατό όνομα, τουριστικό όνομα στη Ρουμανία, και ως εκ τούτου έχει φίλους. Και ακόμα κι αν και η έκθεση δεν ήταν τόσο μεγάλη, εμείς συγκεντρώσαμε αρκετές επισκέψεις και πιστεύουμε ότι ήταν μια πετυχημένη εκδήλωση, αν τη συνδυάσουμε μαζί με τα B2B που είχαν γίνει και επίσης και με το δίπλωμα που παραθέσαμε στους δημοσιογράφους το απόγευμα, όπου η προσέλευση ήταν πέρα των προσδοκιών μας. Θετικότατο, είναι μια αγορά που μας έχει στηρίξει εδώ και πολλά χρόνια, πολύ περισσότερο δε τα τελευταία δύο χρόνια. Είναι γεγονός. Ο πολιτικός τουρισμός και ιδίως η Ρουμανία είναι οι βασικοί μας πελάτες. Την ίδια στιγμή εκφράζει και την ανησυχία του για τις εξελίξεις στην Ουκρανία και πώς θα επηρεάσουν τον τουρισμό στην Ελλάδα. Σίγουρα θα επηρεαστούμε, δεν υπάρχει αμφιβολία από αυτού. Το σημαντικό είναι να μην επηρεαστούμε πάρα πολύ. Όσο συνεχίζεται αυτή η διαμάχη, τόσο περισσότερα προβλήματα θα δημιουργούνται. Επίσης θα δημιουργηθεί και σίγουρο είναι αυτό και ένα μεγάλο πρόβλημα στην οικονομία. Τα καύσιμα και γενικότερα οι τιμές των προϊόντων θα ανεβούν και αυτό σημαίνει ότι όλο και μικρότερο θα είναι το διαθέσιμο εισόδημα των επισκεπτών μας για διακοπές. Το ζητούμενο είναι να τελειώσει γρήγορα, να έρθει η ειρήνη αυτό. Και η ηρεμία, γιατί για τον τουρισμό ισχύει ότι no news, good news. Δηλαδή δεν θέλουμε τέτοια βία γεγονότα, γιατί επηρεάζει και η ψυχολογία του κόσμου, αλλά και η τσέπη του. Σαφώς και είναι, αυτό είναι το χειρότερο και δημιουργεί μια αρκετά άσχημη ψυχολογία. Ήδη βλέπουμε ότι υπάρχουν σημαντικές προσφυγικές ροές προς την υπόλοιπη Ακριβώς. Ευρώπη. Και επίσης και στην Ελλάδα έχουν έρθει αρκετοί. Να φανταστείτε ότι στην Ουκρανία ζουν περίπου 200-250.000 ομογενείς που θα χρειαστούν τη φροντίδα μας και την περίθαλψή μας ένα μεγάλο ποσοστό από αυτούς. Οι συνθήκες διαβίωσης δεν θα είναι εύκολες, θα ζητήσουν καταφύγιο στα πάτρια εδάφη. Θα σας πω ότι ακόμη και το κομμάτι της Ουκρανίας είναι μια σημαντική αγορά. Έρχονται στην περιοχή μας πάνω από 100, γενικά τώρα στην Ελλάδα πάνω από 150.000 Ουκρανοί, οι οποίοι δεν θα έρθουν. Πάνω από 1,5 εκατομμύριο Ουκρανοί που δεν θα έρθουν, 500.000 Ρώσοι οι οποίοι δεν θα έρθουν και δεν ξέρουμε πόσο από τους Ευρωπαίους θα επηρεαστούν από αυτήν την κατάσταση. Εδώ κυρίες και κύριοι, ολοκληρώθηκε και η σημερινή μας συνάντηση. Ελπίζουμε και σήμερα να βάλαμε ένα σύνα στην ενημέρωσή σας. Ευχαριστούμε θερμά που μας φιλοξένησετε στις οθόνες σας. Ευχές για ένα όμορφο βράδυ και έναν όμορφο μήνα να έχουμε.